Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς απόγευμα, όσο καλό μπορεί να είναι αυτό. Με τα μάτια στραμμένα λοιπόν στα νησιά του Ιωνίου και ιδίως στην Κεφαλονιά, στον χορό των Ρίχτερ από την Κυριακή το απόγευμα. Η ζούγκλα με μαραθώνιες συνδέσεις αλλά και με τον απεσταλμένο Σωτήρη Σκουλούδη σας δίνει λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στα νησιά του Ιωνίου και ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά και στο Λιξούρι, όπου εκεί ο σεισμός χτύπησε τα 6,1 Ρίχτερ. Βέβαια εδώ το συζητάμε, 5,8, 6,1, 6,2, ωστόσο ή 6 Ρίχτερ. Ωστόσο αυτό που έχει μείνει και συζητάνε κάτι και αυτή τη στιγμή είναι εκείνο το βουητό, αλλά και η ισχυρή δόνηση που ταρακούνησε όχι μόνο τα νησιά του Ιωνίου, αλλά μέχρι και τα Γιάννενα, την Άρτα, δηλαδή και τις πόλεις της Ηπείρου. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές λοιπόν, και αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια ο χειμώνας είναι βαρύς, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα σπίτια, οι δρόμοι και τα υπόλοιπα και οι καταστροφές αργά ή γρήγορα θα γίνουν, έστω και με μια καθυστέρηση σε αυτή την κρατική μηχανή η οποία βαδίζει με ρυθμούς χελώνας. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι ο Γιάννης Μιχελάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών, έφτασε ήδη στο νησί από χθες και για να δει η διεισόμαση τις καταστροφές που προκάλεσε ο εγκέλαδος. Και έλεγα πριν ότι αυτές οι υλικές ζημιές αργά ή γρήγορα θα γίνουν ξανά, όπως και τα σπίτια, όπως και οι δρόμοι και τα υπόλοιπα. Αυτό που μετράει για όλους μας, και άκουσα μάλιστα και κατοίκους να λένε, είναι ότι δεν είχαμε απώλειες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για μας που ζήσαμε τον σεισμό εδώ στην Αθήνα του 1999. Και όσοι έχουν ζήσει ένα μεγάλο σεισμό σε μια μεγάλη πόλη καταλαβαίνουν τι πραγματικά σημαίνει ο σεισμός, γιατί δεν υπάρχει καμία έξοδος διαφυγής. Ο καθένας μας μπορεί να κρατώντας μόνο την ψυχραιμία του να ξεφύγει από εκείνο εκείνα τα 15 τραγικά 20 δευτερόλεπτα, πόσο τέλος πάντων κρατάει αυτός ο σεισμός. Ανάστατοι κάτοικοι, είπαμε και πάλι, ήταν ισχυρή η δόνηση, είχε 15-25 χιλιόμετρα, λοιπόν ήταν σχεδόν πάνω στην επιφάνεια, άρα λοιπόν ακούστηκε σε όλα τα νησιά του Ιωνίου μέχρι και την Ήπειρο. Έχουμε το Σωτήρη Σκουλούδη, όπως σας έλεγα, θα έχουμε και ρεπορτάζ, θα ακούσουμε και τον Υπουργό Εσωτερικών τι είπε το Γιάννη Μιχελάκη, έχουμε και τους σεισμολόγους, αν μπορούν με σιγουριά πλέον να μας πούνε ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό ή θα δούμε τι γίνεται. Σωτήρη Σκουλούδη μας, Σωτήρη μας ακούς? Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή την ιστορία που έφερε στο φως πριν από λίγο εσύ, για τους κατοίκους που επειδή έχει χαλάσει ο δρόμος δεν μπορούν να πάνε στο Λιξούρι και παίρνουν ένα καραβάκι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, Λάβρο, να πούμε ότι αυτό είναι ένα συνηθισμένο δρομολόγιο για τους κατοίκους του νησιού Ιδρού. Εδώ Λιξούρι, Αργοστόλητο, το κάνουν σε μισή ώρα και αυτή πληρώνοντας ένα αντίτιμο περίπου 6 ευρώ μαζί με το όχημά τους. Τώρα βεβαίως δεν έχουν άλλη επιλογή από το να κάνουν ακριβώς αυτό, καθώς από χθες το απόγευμα η αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο που οδηγεί από το Αργοστόλι στο Λιξούρι, συγκεκριμένα στο 17ο χιλιόμετρο πριν φτάσουμε στο Λιξούρι, και γι' αυτό βεβαίως υπάρχουν και μποτιγιαρίσματα και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος περιμένει το καλάδι αυτό της γραμμής, το οποίο κάνει το δρομολόγιο κάθε μία ώρα, και ειδικά για σήμερα έχουν πει και κάποια έκτακτα δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρετεί τη μεγάλη. Σωτήρη, με συγχωρείτε, διακόπτω εν τω μεταξύ. Εμείς βλέπουμε και πλάνα που μας έχει στείλει από το Λιξούρι. Από την Κεφαλονιά βλέπουμε δηλαδή τις καταστροφές, το χτύπημα του εγκέλαδο, ότι άφησε πίσω του. Ναι, οι καταστροφές είναι αρκετά σημαντικές, Λάβρο. Τόσο σε κτηριακές υποδομές, δυστυχώς ένα σπίτι καινούριο, μάλιστα δεκαετίας, κατέρευσε ολοσκερός. Αυτό συνέβη στο χωριό Λιβάδι, 10 χιλιόμετρα μακριά από το Λιξούρι. Είχαμε σημαντικές ζημιές και σε άλλα κτίρια, στις αυλές, στους τοίχους, κυρίως από την δυτική πλευρά του νησιού, αλλά και στο Αργοστόλι, σε μερικές κυρίως παλαιότερες κατασκευές, καθώς και σε κάποια συναδοχεία που βρίσκονται στον παραλιακό δρόμο. Σημαντικές ζημιές λάβουν και στο οδικό δίκτυο, το οποίο σε πολλά σημεία υπέστη καθίδρυση, ενώ έχουμε και κατολιστήσεις μεγάλων βράχων μέσα στο οδόστρωμα. Ευχής όγων έργο Λάβρο, θα το επαναλάβουμε, που δεν είχαμε κάποιο δείγμα, δεν πέραγε κάποιο οδηγός ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πολύ σημαντικά προβλήματα από τις πέτρες οι οποίες έπεσαν στον δρόμο. Σημαντικές εργασίες
του Δήμου που από χθες το απόγευμα τις έχουμε μεταφέρει στην άκρη τα περισσότερα σημεία προκειμένου να μην αποκλειστεί η κυκλοφορία στο νησί. Σωτήρη, βλέπουμε το σπίτι που μας έλεγες. Σωτήρη, βλέπουμε το σπίτι που μας έλεγες. Εδώ καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο δυνατό ήταν το χτύπημα του εγκέλαδου. Τα 6 Ρίχτερ, βλέπετε κυρίες και κύριοι εδώ. Όπως είπε και ο καλός συνάδελφος Τύρος Κουλούδης, ο οποίος είναι εκεί στην περιοχή. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη φορά χτύπησε 4 παρά 5, άρα λοιπόν δεν μας έπιασε στον ύπνο ο σεισμός. Έτσι δεν είναι, δεν έπιασε τους νησιώτες στον ύπνο και μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον στην επαρχία έχεις, αν κρατήσεις ψυχραιμία σου, έχεις έναν τρόπο διαφυγής, δηλαδή πετάγεσαι έξω και βλέπεις την Ήπεθρο. Ούτως ή άλλως είναι μια έξοδος αυτή, φτάνει να είσαι προσεκτικός και να μην σε πιάσει ο πανικός. Βέβαια, εκεί Σωτήρη είναι μια σεισμογενής περιοχή, οπότε οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι, ζουν με τον σεισμό όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα οι περισσότεροι, οι παλαιότεροι μάλλον, μίλησαν για το σεισμό του 1953. Ναι. Βέβαια, οι σεισμολόγοι λένε ότι... Η μεγάλη διαφορά με τον συγκεκριμένο σεισμό είναι ότι μόνο αυτός από το 1953 και μετά ήταν αυτός που χτύπησε τέτοιες μνήμες. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι με τους οποίους μιλήσαμε, οι οποίοι είτε από διηγήσεις των παλαιότερων είτε το είχαμε ζήσει οι ίδιοι, μας είπαν ότι σε ένταση και διάρκεια ήταν μεγαλύτερος ο συγκεκριμένος σεισμός. Τον έστειλε δηλαδή Κρέτονα. Ναι, ναι, Σωτήρη. Όντως, αυτό το λένε οι κάτοικοι βέβαια, αλλά οι σεισμολόγοι μας αφήνουν να εννοηθεί ότι εκείνος του 1953 ήταν 50 φορές πιο ισχυρός από ότι εκείνος αυτός της Κυριακής. Βέβαια, είπαμε και πάλι, ήταν μεγάλος, 6,1, 6,1, 5,8, ισχυρός, τον αισθάνθηκαν όλοι στο νησί, ταρακουνήθηκαν αρκετά, φοβήθηκαν. Μάλιστα, πριν από λίγο είδαμε και τους καλαθοσφαιριστές σε έναν αγώνα μπάσκετ που εγκατέλειψαν το στάδιο και πήγαν να βρούνε, δηλαδή να βγουν έξω από το γήπεδο. Εδώ καταλαβαίνουμε δηλαδή με πόση δύναμη χτύπησε ο εγκέλαδος. Άνθρωποι οι οποίοι έτρεξαν αμέσως να προστατευτούν. Να, βλέπουμε τα πλάνα μας. Εδώ εγκαταλείπουν το κλειστό γυμναστήριο της περιοχής. Είναι από το ίν Κεφαλονιά τα πλάνα, μας έστειλαν οι καλοί συνάδελφοι. Βλέπετε εδώ. Βέβαια, είπαμε και πάλι, έξω από το χώρο πολλά τραγούδια ξέρουν πολύ. Λέμε, ο σεισμός θέλει να κρατήσει την ψυχραιμία σου, να πάρεις όλα τα μέτρα εκείνα τα οποία μας μαθαίνουν από το σχολείο. Όταν είμαστε, δεν ξέρω, εντάξει, τώρα εδώ είναι το θέμα της επαρχίας, είναι λίγο διαφορετικά στην επαρχία. Βλέπουμε τη ρογμή εδώ στο δρόμο, έχει ανοίξει τα δύο σχεδόν ο δρόμος. Το οδικό δίκτυο έχει πάθει καταστροφές, Σωτήρη, έτσι δεν είναι? Καταστροφές, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στην κίνηση των οδηγών. Έχει πολύ καθίστηση σε πολλά σημεία. Θα πρέπει να αποφεύγουν και τις πέτρες. Στα σημεία βεβαίως που δεν έχουν επενέβει σε συνεργεία και δεν τα έχουν τοποθετήσει στην άκρη. Μάλιστα έχουν βάλει και κόκκινες κορδέλες εκεί που παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά προβλήματα. Να δούμε πότε θα ανοίξει και το ελληνικό δίκτυο που συνδέει το Λιξούρι με το Ροδοστόλι, καθώς αυτό γίνεται μόνο αυτοπλοϊκός. Ο γόμπος που ακούτε, Λάμπρο, είναι από το καλάδι, καθώς και εμείς βρισκόμαστε στο καλάδι. Επιστρέφουμε πίσω στο Ροδοστόλι για να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ μας από το σημείο αυτό. Κρατήσουμε ότι οι σημαντικότερες ζημιές έχουν γίνει στο δυτικό μέρος του νησιού, στο Λιξούρι, συγκεκριμένα στο χωριό Λιβάδι, εκεί που κατέρευσε ολοκληρώ σε ένα σπίτι και πέστησαν σημαντικές ζημιές και τα υπόλοιπα. Επισημάνουμε επίσης, Λάμπρο, αυτό που έχετε και στο ξεκίνημα, ότι εδώ βρίσκεται και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Μιχελάκης, με γενικούς γραμματείς διαφόρων υπουργείων, με κλιμάκια της πυροσβεστικής και πολλούς μηχανικούς. 50 μηχανικοί ήταν εκτάκτως από την Αθήνα σήμερα και προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσουν ποια κτίρια, στην αρχή τα δημόσια και στη συνέχεια τα σπίτια, θα κρυφθούν κατάλληλα ή όχι. Ναι. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και σήμερα, έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Εγώ θέλω να πω το εξής. Υπάρχει μια ιστορία όπου ακούμε τα παράπονα πολλών κατοίκων και αυτή δεν είναι άλλη από το δρομολόγιο που κάνει αυτή η βαρκούλα, δηλαδή από το Αργοστόλι στο Λιξούρι, και ακούμε εδώ ότι κάνουν παράπονα γιατί αναγκάζονται να πληρώσουν ένα αντίτιμο. Θα μπορούσε τώρα αυτή τη δύσκολη στιγμή κάποιοι να αφήσουν το αντίτιμο, ούτως ή άλλως η πολιτεία έχει προστρέξει, είναι εκεί στην Κεφαλονιά. Θα οι κύριοι αυτοί με τη βάρκα που εξυπηρετούν τον κόσμο εκεί, με το ferry boat τέλος πάντων τι είναι, καλά θα κάνουν τώρα, ας αφήσουν, ας ξεχάσουν το αντίτιμο. Ούτως ή άλλως, τώρα τέτοιες στιγμές ποιος σκέφτεται τα χρήματα, έτσι δεν είναι? Αυτά είναι τα παράπονα που έρχονται, ότι ζητάνε στον κόσμο ένα μικρό αντίτιμο, όταν άλλος εγκαταλείπει το σπίτι του και φεύγει, σιγά μην κοιτάξει να πάρει και τα ψηλά μαζί του.
αυτή τη στιγμή. Έτσι, Σωτήρη μου. Ακριβώς έτσι, Λάβρο, να πούμε ότι το αντίτιμο αυτό, αν έρχεται για δύο άτομα με αυτοκίνητο στα 8,5 περίπου ευρώ, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο και οι κάτοικοι βεβαίως μας είπανε και σε εμάς εδώ, με παράπονο ότι γιατί να πρέπει να πληρώσουν αφού δεν έχουν άλλο τρόπο να μετακινηθούν. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε. Παραμένεις εκεί, μας ενημερώνεις. Εμείς να ακούσουμε τι μας είπαν οι σεισμολόγοι, να δούμε τελικά το φαινόμενο αυτό. Ήταν ο κύριος σεισμός. Πάντως το νησί μέχρι και τώρα ταρακουνιέται από μετασεισμούς. Ήταν ο κύριος σεισμός, περιμένουν και άλλο σεισμό. Αυτό είναι πλέον ερμηνεία των σεισμολόγων και έργο. Ας ακούσουμε τι μας είπαν οι σεισμολόγοι για το χτύπημα του Αγγέλου 6,1 Ρίχτερ. Από χτες το απόγευμα και με την εκδήλωση του σεισμού που είχε μέγεθος τελικά 6 Ρίχτερ, παρακολουθούμε μία έντονη σεισμική δραστηριότητα με αρκετά ισχυρά μεγέθη που γίνονται ιδιαίτερα αισθητά στο νησί, δηλαδή μιλάμε για με ανεπάλληλους σεισμούς με μεγέθη 4-4,5 Ρίχτερ που δημιουργούν μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους. Βέβαια αυτοί δεν έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν και περαιτέρω προβλήματα και αυτό είναι το καλό. Οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς είναι συνηθισμένοι σε αυτά τα φαινόμενα και επικρατεί ηρεμία και ψυχραιμία. Από εκεί και πέρα ο Εξάρης 4 ώρες αργότερα, 9 παρατέταρτο, μας έδωσε και έναν 5,2 που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν μετασεισμός και ότι πράγματι έχουμε μία μετασεισμική ακολουθία. Προσωπικά θα ήθελα να μας δοθεί χρόνος επιστημονικά, να έχουμε το άλλη μια-δυο μέρες για να πούμε σε πραγματικό επίπεδο ότι παρατηρούμε μία μείωση των σεισμών, μία μείωση των μεγεθών. Ακόμη δεν έχουν συμπληρωθεί οι πρώτες 24 ώρες, οπότε θα ήταν ανόητο από εμένα να κάνω κάποιο συμπέρασμα. Είμαι επιφυλακτικός γιατί η Κεφαλονιά περιτριγυρίζεται από τρία ενεργά ρήγματα που στο παρελθόν έχουν δώσει ισχυρότατους σεισμούς της τάξης των 7 Ρίχτερ. Όπως καταλαβαίνετε, ένα σεισμός 6 Ρίχτερ είναι 30 φορές μικρότερος από ένα σεισμό 7 Ρίχτερ, διότι η κλίμακα Ρίχτερ είναι λογαριθμική. Το πιο πιθανό είναι ο σεισμός ο Εξάρης να οδηγήσει σε μια φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε όμως σε ένα ή με δύο 24 ώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σεισμολογικό σταθμό στην Κεφαλονιά που λειτουργεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε δύο περίπου ώρες είμαι στην Κυλλήνη, περνάω απέναντι με 5 επιπλέον σταθμούς που θα περιτριγυρίσουν το επίκεντρο των σεισμών και θα μπορέσουμε από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να μετράμε πραγματικά το φαινόμενο για να μπορούμε να βγάλουμε καλύτερα συμπεράσματα. Οπότε θέλουμε λίγο χρόνο επιστημονικά εμείς για να μπορούμε να σας πληροφορήσουμε καλύτερα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο είμαι επιφυλακτικός και δεν έχω κανένα δεδομένο που να μου λέει ότι θα γίνει κάτι μεγαλύτερο, παλιάς κυρίας. Σε παλιές κατασκευές, δηλαδή εγκατελειμμένα σπίτια σε φωριά. Αυτό ήταν το φαινόμενο της αφήγησης. Δηλαδή και τα 500 σπίτια που κρίθηκαν κατά λαφιστέα ήταν κατοικίες της τάξης των 70-80 ετών. Πέτρινες, πλήθινες κατοικίες. Στην Κεφαλονιά, όπως είδατε, οι κατοικίες είναι καινούριες, είναι χτισμένες με τον καινούριο αντισεισμικό κώδικα και δεν πάθανε απολύτως τίποτα. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο νησί είναι πάλι σε παλιές κατοικίες. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι οι παλιές κατοικίες, δηλαδή μια κατοικία που υπερβαίνει τα 50-60 έτη και τα δομικά υλικά έχουν και αυτά την ημερομηνία λήξης, έτσι. Ένα σπίτι δηλαδή δεν έχει την ίδια διαρκικότητα μετά από 60-70-80 έτη. Πρέπει να γίνουν επεμβάσεις για να είναι και το σπίτι μας ασφαλές. Νομίζω ότι η Κεφαλονιά συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά εχθές. Έδειξε ότι η καλή δόμηση είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο Έλληνας.
διότι είδατε ένας εξάρης και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα σε καινούριες, κατασκευές. Λοιπόν, ακούσαμε και τον σεισμολόγο μας, τον κύριο Γεράσιμο Χουλιάρα. Μας είπε ότι υπάρχουν 3 ενεργά ρήγματα που έχουν δώσει μέχρι και 7 ρίχτερ. Πάντως όλες οι ενδείξεις, όπως είπε, δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως θα γίνει κάτι μεγαλύτερο. Λοιπόν, οι περισσότεροι τείνουν ότι εκείνος ήταν ο μεγάλος, ο κύριος σεισμός. Βέβαια, το νησί ακόμη και σήμερα ταρακουνιέται από μετασεισμούς. Όμως, όπως λένε και οι σεισμολόγοι αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, έχουν μάθει να ζουν με τον εγκέλαδο σεισμογενής περιοχή, 3 τα ρήγματα εκεί. Άρα λοιπόν, συνηθισμένο και το φαινόμενο, αντέδρασαν πάρα πολύ καλά οι κάτοικοι, είχαν ψυχραιμία. Βέβαια, άντεξαν και τα σπίτια, μας είπε ο σεισμολόγος, αλλά εκείνα τα οποία είναι, θεωρούνται μοντέρνες κατασκευές. Μακάρι και εκείνοι που έχουν παλιά σπίτια να βοηθούν από την πολιτεία και να μπορέσουν κάποια στιγμή να μπουν σε ένα σπίτι της προκοπής, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ώστε να μην κινδυνεύουν από μελλοντικούς σεισμούς. Τα σχολεία σήμερα για το φόβο των Ιωδαίων παρέμειναν κλειστά. Τώρα κλιμάκια εκεί θα δουν τι ζημιές προκλήθηκαν. Ας μην βιαστούμε, όπως με το σεισμό της Αθήνας που είπαμε ότι η πόλη άντεξε, ενώ επί της ουσίας είχε ισοπεδωθεί. Ναι, πραγματικά, γιατί δεν είχαμε δει τις καταστροφές που είχαν γίνει στα Λεώσια, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Φιλαδέλφια, στα 2 εργοστάσια. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε, τουλάχιστον ξέρουμε ότι είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Η πολιτεία δεν έχει και να παρά να σκύψει πάνω αμέσως τα προβλήματα των ανθρώπων, γιατί βρισκόμαστε, κακά τα ψέματα, έστω και αν ο καιρός ευνοεί προς το παρόν, στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε ολόκληρο το Φλεβάρι, έχουμε και το Μάρτι. Άρα λοιπόν, θα πρέπει κύριο μέλημα της πολιτείας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί να βολέψουν αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς θα κρυθούν είτε κόκκινα, δηλαδή θα μπει ο κόκκινος σταυρός εκεί, ή κίτρινα, δηλαδή επικίνδυνα. Θα δούμε τι θα μας πούνε και οι αρμόδιοι. Εγώ θα πάμε να ακούσουμε έναν ακόμη σεισμολόγο, τον κύριο Τσελέντη θέλω να ακούσουμε, να δούμε αν πραγματικά όλοι βαδίζουν προς τα εκεί ότι μιλάμε για τον κύριο σεισμό, να χαλαρώσουν και οι κάτοικοι της περιοχής, όσο μπορούν να χαλαρώσουν βέβαια, τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα, γιατί η επόμενη μέρα σίγουρα, αναμφισβήτητα, θα είναι δύσκολη. Όμως είπαμε και πάλι ότι τα σπίτια πραγματικά θα ξαναγίνουν και αυτό είναι ένα μήνυμα να πάρουν λιγάκι κουράγιο οι άνθρωποι, γιατί οι υλικές ζημιές αποκαθίστανται και οι δρόμοι θα γίνουν και οι περιουσίες. Ανθρώπινες ζωές να μην χαθούν και τα υπόλοιπα όλα θα βρεθούν σε μια πολιτεία που έστω και βραδικίνητη, αν μη τι άλλο, αυτή τη φορά καλύτερα να δείξει τα αντανακλαστικά της μέσα αυτή την οικονομική κρίση. Ας ελπίσουμε ότι θα ανταποκριθεί. Θα ανταποκριθούν οι υπεύθυνοι. Είδαμε ότι ο Γιάννης Μιχελάκης, ο υπουργός, είναι ήδη στην περιοχή. Αλλά θεωρίες, ξέρουμε, χόρτασαν τόσο οι νησιώτες, όσο και εκείνοι της υπηρετικής Ελλάδας. Έργα από την επόμενη μέρα. Σχολεία το πρώτο μέλημα, δρόμοι, κατοικίες, για να μπορέσει το νησί να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σελέντης και ξανά μαζί να σχολιάσουμε και να πάμε και στην περιοχή. Εκείνος ο Τρίτσος Κουλούδης μας λέει τις τελευταίες εξελίξεις, τα τελευταία γεγονότα και τους ανθρώπους πώς ξημέρωσαν δηλαδή σήμερα για δεύτερη μέρα μετά το χτύπημα του εγκέλαδου. Μέχρι στιγμής η μετασυσμική ακολουθία του χθεσινού σεισμού φαίνεται ότι είναι πολύ φυσιολογική. Οι μεγάλοι μετασυσμοί που περιμέναμε έγιναν και έχουμε και δεκάδες σεισμούς πάνω από 4. Από ό,τι φαίνεται και κατά δική μου την εκτίμηση, κατά 90%, 100% δεν υπάρχει ποτέ στη φύση. Ήταν το κυρίως γεγονός αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένας ισχυρός μετασυσμός δεν μπορεί να έχει επιπτώσεις στον κόσμο. Επειδή οι συνθήκες εκεί πέρα είναι καιρικές, είναι πολύ άσχημες. Και επειδή ακούω ότι επικρατεί ένας μεγάλος πανικός, και αυτό οφείλεται μάλλον στην κακή διαχείριση της όλης κρίσης, θα ήθελα να πω ότι όσοι κάτοικοι έχουν σπίτια φτιαγμένα με τον νέο οργανισμό, είναι καλά και δεν έχουν πρόβλημα, μπορούν άνετα να μπουν μέσα. Πιο πολύ κινδυνεύουν τα παιδιά τους να πάθουν κάποιο ψήξη απ' έξω από το να είναι μέσα στο σπίτι τους. Τώρα όσοι έχουν σπίτια τα οποία έχουν επιβαρυνθεί, έχουν κάποιες ζημίες ή κάποιες αστοχίες και αυτό θα τους το πούν και οι μηχανικοί, ας αποφύγουν κάποιες μέρες να μπουν μέσα και να άλλωστε έχουν φροντίσει να βρουν κάποια καταλήμματα για αυτούς. Το άλλο το οποίο έχω να πω επίσης είναι ότι αυτοί που θα βγουν στα σπίτια τους να κοιτάξουν να ελαχιστοποιήσουν την επικινδυνότητα του εσωτερικού τους, γιατί είδαμε εικόνες που δεν επιτρέπονται για να νησί όπως την Κεφαλονιά να έχουμε βάζα σε ψηλά ράφια, να σπάνε μπουκάλια και ειδικά στα μαγαζιά
να πει κάτι ένας χαμός, διότι αν ήταν καθημερινή και λειτουργούσαν τα σούπερ μάρκετ, βλέπετε, ξέρετε πολύ καλά ότι θα είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Τώρα θα πω και κάτι άλλο βέβαια, το οποίο μπορεί να μην άρεστο σε κάποιους. Θα πω ότι εγώ θα προτιμούσα από το να βλέπω τον κύριο Μιχελάκη και τους συναυτό υπουργούς και γενικούς γραμματείς εκεί πέρα να γυρνάνε με τα σκυλιά της ΕΚΑΜΟ στο νησί. Να... και αυτοί οι μηχανικοί καλά κάνουν τη δουλειά τους τώρα. Αυτοί οι μηχανικοί να είχαν εξαμοληθεί σε όλη την Ελλάδα και να κοιτάγανε τα δημόσια κτίρια και τα σχολεία, τα οποία πραγματικά τα πιο πολλά αυτά είναι ευάλωτα και σαπίμια. Και αυτός ο σεισμός ο οποίος έγινε χθες, αν γινόταν σε οποιοδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος, αυτή τη στιγμή θα τριπλούσαμε νεκρούς. Και αυτό ας είναι παράδειγμα προς μίμηση και προς αποφυγή. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια υπήρχε ένα πρόγραμμα αντισεισμικού ελέγχου των δημοσίων κτηρίων. Από τα κτίρια αυτά μόνο το 15% έχουν ελεγχθεί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβει υπόψη σοβαρά η πολιτεία. Εγώ από χθες έχω πει ότι κατά τη δικιά μου την εκτίμηση κατά πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι το 1953 είχαμε μια ακολουθία σεισμών 6,1, 6,2, 7 μετά και αυτό λίγο απαιτεί κάποια στοιχειώδη μέτρα, αλλά τα μέχρι τώρα δεδομένα και οι καταγραφές που είχαμε βάλει εμείς στην περιοχή του πύργου 1,5 μήνα πριν και η μετασεισμική ακολουθία συνηγορούν στην εκτίμηση ότι ήταν ο κύριος σεισμός αυτός. Αν δεν πρόκειται για τον κύριο σεισμό, σίγουρα τότε αυτός ο σεισμός θα ήταν προς σεισμός ενός επερχόμενου σεισμού, που θα ήταν μεγαλύτερος. Αλλά κάτι τέτοιο εγώ το θεωρώ ελάχιστη την πιθανότητα να γίνει. Τε. Περιοχή των Ιωνίων, ειδικά της Κεφαλονιάς, είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου. Οι πιο πολλοί σεισμοί, το 5,7 για την Κεφαλονιά είναι πτέσμα, δεν τίποτα. Το δυστύχημα ήταν ότι υπήρξε ατυχία αυτός ο σεισμός να γίνει πολύ κοντά στο πολεμικό συγκρότημα. Προδικά συγκροτήματα του νησιού, να έχει σχετικά μικρό εστιακό βάθος και το ρήγμα το οποίο διεγέρθη είχε μια κατεύθυνση προς τις πόλεις του Αργοστολίου και του Λιξουργίου. Γι' αυτό και είχαμε ψηλά μεγάλες επιταχύσεις. Σε γενικές γραμμές τα κτίρια συμπεριφέρθησαν άψογα. Εκτός από μερικά τα οποία έπεθαν κάποιες ζημιές και φυσικά κάποια παλιά κτίρια. Επομένως νομίζω ότι γενικά το νησί φέρθηκε πάρα πολύ καλά στον Αγγέλαδο. Κάτι το οποίο όμως δεν συμβαίνει με άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε σοβαρά υπόψη μας, γιατί ξέρουμε περιπτώσεις όπως ο του πύργου που ήταν πολύ μικρότερος, που ισοπαίδωσε ολόκληρες ενοικίες και είχαμε θύματα. Ξέρουμε την Καλαμάτα, ξέρουμε την Κοζάνη Γρεβενά, ξέρουμε την Πάτρα. Γι' αυτό το τονίζω και λέω. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα όποια μνημονιακά μέτρα μας επιβάλλουν εδώ πέρα, δεν πρέπει τουλάχιστον αυτά να γίνονται σε θέματα αντισημικής πολιτικής. Γιατί μιλάμε για τα παιδιά μας, μιλάμε για το μέλλον της χώρας. Το ρήγμα αυτό είναι ένα ρήγμα, ξέρετε υπάρχει μια πλάκα, η Αφρικανική πλάκα, η οποία ξεκινάει από τη Ρόδο, πάει νότια της Κρήτης, νότια της Πελοποννήσου και τερματίζεται στην Κεφαλονιά με ένα οριζόντιο ρήγμα. Με διάθεση βόρειο-βορειοανατολική, νότιο-νότιο-δυτική. Ένας κλάδος αυτού του οριζοντίου ρήγματος ήταν αυτό το ρήγμα το οποίο διεγέρθηκε και προκάλεσε τον χθεσινό σεισμό. Δεν μου αρέσει η πρόβλεψη. Εμένα μου αρέσει η συναξιολόγηση υπαρκόντων δεδομένων πριν από ένα σεισμό. Εγώ εκείνο το οποίο, στο οποίο βάσισα την όποια, έστω με αρκετά μεγάλη πιθανότητα, εκτίμηση ότι ήταν το κυρίως γεγονός, είναι ότι εδώ και 1,5 μήνα είχαμε κάποιες ενδείξεις στο σταθμό ΒΑΝ που δουλεύουμε, γιατί εμείς συνεργαζόμαστε με την ομάδα του καθηγητή Βαρόσου, στον πύργο. Και εκεί είδαμε ότι υπήρχαν κάποια σήματα από τη Δυτική Κεφαλονιά και τα σήματα αυτά εμάς δεν μας έδειχναν μεγάλο σεισμό και από την άλλη μεριά δεν μας έδειχναν ότι θα ήταν και εκεί που έγινε, μας έδειχναν λίγο δυτικότερα. Γι' αυτό το λόγο και λίγο θα μπορώ να πω το, δεν το λάβω πολύ σοβαρά υπόψη μας, γιατί ξέρετε, στην Κεφαλονιά ένα σεισμός τάξης του 5,5-5,6 δεν προκαλεί πρόβλημα. Και βάσει το γεγονότο ότι τα πλάτη αυτών των σημάτων δεν ήταν μεγάλα, δεν απεδείχνει ότι θα έχουμε κάποιο πολύ μεγάλο σεισμό, πάει άλλη τώρα από 6. Και από την άλλη μεριά δεν είδαμε και ακολουθία σημάτων που να μας δείχνουν ότι θα έχουμε συνέχεια μεγάλους σεισμούς. Γι' αυτό πήρα για αυτό το ρίσκο. Και είπα ότι δεν βλέπω μεγαλύτερο σεισμό και μάλλον αυτός ήταν ο κυρίως σεισμός. Ναι, έδειχναν και μια κατευθυντικότητα προς την περιοχή της Δυτικής Κεφαλονιάς. Τώρα στον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως πώς θα διαχειριστεί την κρίση. Και κυρίως τι πρέπει να κάνει. Και το τονίζω και πάλι. Αυτό που είπα και πιο πριν, ότι πρέπει να ησυχάσει ο μεγάλος κίνδυνος πιστεύω ότι έχει περάσει, να μένουν στα σπίτια τους αυτοί οι οποίοι δεν έχουν υποστεί καμία ζημιά, αλλά να προσέχουμε πολύ τους μετασεισμούς. Γιατί ένας μετασεισμός 5,2 ή 5,3 ή 5,4 μπορεί και αυτός να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Απόλυτα φυσιολογικό. Ένας σεισμός του 5,9 μπορεί να δώσει τέτοιο μεγέθος μετασεισμούς. Μπορεί να δώσει ακόμα και μεγαλύτερος, μπορεί να δώσει και 5,4 και 5,5. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και μακάρι που έγιναν. Γιατί έτσι έχουμε και εκτόνωση. Γιατί ξέρετε, ένας σεισμός μεταξύ 5 και 4, ο πεντάρης έχει 33 φορές μεγαλύτερη ενέργεια από το 4. Και αυτός που είναι 5 έχει 1000 φορές μεγαλύτερη ενέργεια από το 3. Επομένως, όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η μετασεισμή, τόσο πιο πολύ ενέργεια εκτονώνεται και τόσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από τον κίνδυνο ενός μεγαλύτερου σεισμού.
Λοιπόν, ακούσαμε και τον Άκη Τσελέντη. Μας έδωσε και ορισμένες οδηγίες. Είπε χαρακτηριστικά εκεί να προσέχουν οι κάτοικοι τους με τα σεισμούς. Και μάλιστα σχολίασε τα γεγονότα ότι εφόσον ξέρουν ότι είναι μια περιοχή από τις πιο σεισμογενείς, τότε θα πρέπει να αποφεύγουν να τοποθετούν πράγματα πάνω σε ράφια και στα σούπερ μάρκετ. Και ευτυχώς είπε, ο σεισμός ήταν τις απογευματινές ώρες και την Κυριακή, οπότε ήταν τα πάντα κλειστά. Αλλά σε γενικές γραμμές όλοι παραδέχονται ότι η Κεφαλονιά, εδώ μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, άντεξε. Καυστικός ήταν ωστόσο ο σεισμολόγος και στα θέματα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ότι αν αυτός ο σεισμός συνέβαινε σε μια άλλη πόλη της Ελλάδας, τότε τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Και μάλιστα χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου. Το προλαμβάνει, λέει ο κύριος Τσελέντης, είναι καλύτερο, του θεραπεύει. Άρα λοιπόν, από τους ελέγχους που ήταν να γίνουν, μόνο το 15% στις υπόλοιπες πόλεις έχουν γίνει οι έλεγχοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει εδώ να βιαστεί η πολιτεία και να κοιτάξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι γενικά ο χώρος μας, ο ελλαδικός χώρος, είναι ένας σεισμογενής χώρος. Άρα λοιπόν, είπαμε, το προλαμβάνει καλύτερο θεραπεύει και μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε την τελευταία στιγμή, γιατί αν ήταν σε άλλη πόλη, Καλαμάτα, στον Πύργο, δεν θέλω να πω άλλες πόλεις για να μην δημιουργήσω πανικό στον κόσμο, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Εδώ με σιγουριά, όπως επιβεβαιώνουν όλοι οι σεισμολόγοι, είναι ότι η Κεφαλονιά άντεξε. Και όχι όπως τότε με την Αθήνα, που βγήκανε πριν τελειώσει ο σεισμός και είπανε ότι η πόλη δεν έπαθε τίποτα. Τέλος πάντων, να το δούμε αυτό το θέμα. Βέβαια, εμείς προτιμάμε, έστω και αν χαλάει την αισθητική του κυρίου Τσελέντη, τον Γιάννη Μιχελάκη να είναι εκεί στο πεδίο δράσης, να είναι εκεί στην περιοχή του σεισμού, γιατί θα πρέπει να δεσμευτεί και από αύριο κιόλας να αρχίσουν οι εργασίες, να μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία, το οδικό δίκτυο, οι κάτοικοι να μπουν μέσα στα σπίτια τους, όσοι έχουν πάθει τις καταστροφές, και να μην μείνουμε ξανά για άλλη μια φορά στα λόγια. Ας ακούσουμε τι είπε ο Γιάννης Μιχελάκης. Επαναλαμβάνω, εμείς προτιμάμε τον Υπουργό Εσωτερικών να είναι εκεί, να δει τα προβλήματα από κοντά, μαζί με τους κατοίκους να καταγράψει, μαζί με τα συνεργεία και τους εκαμίτες, γιατί αχρίαστη να είναι βέβαια, αλλά όλο και κάτι όλο και σε κάτι θα χρησιμεύσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί τους έχουμε δει στην πρώτη γραμμή πάντα οι εκαμίτες. Άρα λοιπόν, ας ακούσουμε τον Γιάννη Μιχελάκη και επανερχόμαστε. Η αυτοψία, και απλώς θέλουμε τώρα να συζητήσουμε κάποια θέματα. Και βέβαια, να κάνουμε κάποια δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα. Εγώ να είστε καλά, παιδιά, το δούμε. Έχουν έρθει ενισχύσεις με άντρες και οχήματα της ελληνικής αστυνομίας για να μην υπάρχουν θέματα ασφάλειας. Έχουν έρθει ενισχύσεις. Είχε έρθει μάλιστα εδώ, το συντονίζει το έργο, ο επιθεωρητής Νοτιού Ελλάδος. Επίσης, έχουν έρθει ενισχύσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βρίσκεται εδώ ο υπαρχηγός του σώματος. Επίσης, έχουμε μια ειδική ομάδα από την ΜΑΚ, από την Πάτρα, για να αντιμετωπίσουν πιθανόν κάποιο έκτακτο περιστατικό. Και βέβαια, είναι εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Λέκας από τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας, οι οποίοι παρακολουθούν το φαινόμενο και μας ενημερώνουν, και βέβαια έχουν και με την ιδιότητα των μηχανικών μπορούν να βοηθήσουν στο έργο αυτό. Τώρα, υπάρχουν μεγάλος αριθμός μηχανικών που έρχονται από το τεχνικό επιμελητήριο, από την περιφέρεια, από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, ειδικοί μηχανικοί οι οποίοι είναι για την καταγραφή και την καταγραφή ζημιών από σεισμούς, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε συνεργεία, έτσι ώστε από αύριο το πρωί, ήδη έχουν ξεκινήσει βέβαια οι μηχανικοί του Δήμου και της περιφέρειας που βρίσκονται εδώ, έχουν ήδη ξεκινήσει τους πρώτους ελέγχους, από αύριο αυτοί οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν, για να μπορέσουμε να κάνουμε άμεσα τουλάχιστον τις πρώτες εκτιμήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι επί 24ωρου βάσεως. Στα κτίρια, έλεγχοι στους δρόμους. Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί ζημιές, υπάρχουν κατολισθήσεις και υπάρχουν ζημιές που έχουν γίνει. Θα γίνει έλεγχος, θα ξεκινήσουμε από εκεί ώστε να μπορεί να υπάρχει μετακίνηση με ασφάλεια. Σημεία των δρόμων τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλή, μέχρι που να ελεγχθούν, θα παραμείνουν κλειστά. Τώρα, έχουμε φτιάξει ένα κέντρο συντονισμού, το οποίο θα βρίσκεται στο κτίριο του τεχνικού επιμελητηρίου,
όπου θα είναι η Γενική Γραμματής από τα Υπουργεία που σας ανέφερα και οι υπόλοιποι, το κτίριο του ΤΕΗ, το κτίριο του ΤΕΗ, θα είναι η Γενική Γραμματής και όλοι οι υπεύθυνοι οι οποίοι θα συντονίζουν από εκεί τις ενέργειες. Υπάρχει ένα νούμερο, το 26 71 02 73 11, αλλά μπορεί ο κόσμος να καλεί και στο 100 και από εκεί και πέρα να μπορούν να επικοινωνούν άμεσα για οτιδήποτε συμβαίνει. Αυτά ως πρώτη ενημέρωση. Δεν ξέρω αν, Πατρόκλα, αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Νομίζω ότι... Ωραία, και δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Ο δρόμος πότε θα ανοίξει, που συνδέει το Λιξούρι με το... Κοιτάξτε, τα συνεργεία έχουν χωριστεί σε ομάδες. Είναι άλλα τα συνεργεία που θα ελέγξουν τα σπίτια, άλλα τα συνεργεία που θα ελέγξουν τα κτίρια δημοσίων υπηρεσιών. Θα υπάρχουν και ειδικά συνεργεία τα οποία θα ελέγξουν τους δρόμους για να δούμε ποια σημεία είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να κλείσουν για την κυκλοφορία ή να υπάρξουν κάποιες πρώτες παρεμβάσεις. Ας πούμε, αν το είναι εδώ, θα έλεγα καταρχήν ότι ο κόσμος πρέπει να είναι ήρεμος, να είναι ψύχρεμος. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξε μια ισχυρή σεισμική δόνηση και αυτό είναι πολύ λογικό να δημιουργεί έναν φόβο στον κόσμο. Όμως, θα πρέπει να μην υπάρχει φημολογία, να μην ακούμε διάφορες φήμες. Έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες εδώ, οι οποίοι μπορούν να μας ενημερώσουν και μάλιστα θα είναι και έτοιμοι να απαντήσουν στις... Δεν ακούνε, Υπουργέ μου, σε φήμες οι κάτοικοι εκεί. Κανένας δεν ακούει σε φήμες, οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί. Μίλησαν για τον κύριο σεισμό και για μετασεισμούς. Οι φήμες δεν αφορούν σεισμούς. Οι φήμες πρέπει να είναι δικές σας. Δεσμεύσεις. Τι θα κάνετε από αύριο. Τώρα καταγράψουν ελέγχους και μετά να φύγετε, θα έχουμε ακόμη τα κοντέινερ εδώ όπως με το σεισμό της Αθήνας. Δεν πήγατε για τουρισμό εκεί. Ας δεσμευτείτε, θα κάνετε την επόμενη μέρα. Και τα κονδύλια με την οικονομική κρίση δεν έχει μείνει τίποτα στον κόσμο τώρα. Πώς θα μπορέσουν αυτοί να ορθοποδήσουν εδώ. Γενικά τραβάει ζόρι ολόκληρη η Ελλάδα. Πόσο μάλλον μετά το χτύπημα αυτό. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται καλύτερα από τις επόμενες μέρες. Συνεργεία είναι ήδη εκεί. Καταγράφουν τις ζημιές. Δημόσιες υπηρεσίες. Και όταν λέμε δημόσιες υπηρεσίες, είναι το καλύτερο που έχουν να κάνουν τα σχολεία για να μπορέσουν τα παιδιά να ξαναμπούν πάλι με ηρεμία και με σιγουριά μέσα στους χώρους για να κάνουν τα μαθήματά τους. Και μετά έχουμε το οδικό δίκτυο και στη συνέχεια τις ζημιές υλικές στα σπίτια. Συνεργεία λοιπόν, κατεβαίνουν τώρα εκεί όλοι οι μηχανικοί. Θα προσπαθήσουν, όμως μας έρχονται εδώ στη ζούγκλα νέες και νέες ειδήσεις για καταστροφές και σε άλλα σπίτια. Δεν είναι και λίγες βέβαια οι καταστροφές, είπαμε. Όσο περπατάει κανείς και όσο διαβαίνει το νησί, όλο και κάτι βρεις. Γιατί είδαμε στα πλάνα μας ότι το χτύπημα ήταν αρκετά μεγάλο, 6, 6,1, 5,8. Αυτό είναι θέμα των σεισμολόγων. Οι κάτοικοι, αυτό που θα έχουν να θυμούνται, είναι εκείνο το βουητό που πλησίαζε και μετά αυτός ο σεισμός που τους ταρακούνησε όλους. Είπαμε, έφτασε μέχρι και την Ήπειρο, τα Γιάννενα. Μέχρι εκεί, παρακαλώ. Όλο αυτό το κομμάτι, είπαμε, είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της χώρας, τα νησιά εκεί του Ιωνίου και ιδιαίτερα η Κεφαλονιά, και οι κάτοικοι έχουν μάθει να συμβιώνουν μαζί με τον Εγκέλαδο. Και μάλιστα αντέδρασαν πάρα πολύ καλά, θα λέγαμε. Βέβαια, η επαρχία σου δίνει και μεγαλύτερα περιθώρια, θα έλεγα εγώ, διαφυγής. Βγαίνεις έξω και αισθάνεσαι και λίγο πιο ασφαλής. Βέβαια, το θέμα είναι στις μεγάλες πόλεις τι γίνεται, όπως εδώ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που γνώρισε και αυτή τον μεγάλο σεισμό. Αλλά είπαμε ότι ο Άκη Τσελέντης προειδοποίησε. Άρα λοιπόν, να μην κάνουν οι αρμόδιοι πως δεν τα ακούνε. Είναι μια θεσμική φωνή, σεισμολόγος, όπως και οι υπόλοιποι. Είπε ότι αν αυτός ο σεισμός γινόταν σε μια άλλη πόλη, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Και μάλιστα έγινε το απόγευμα. Θα μπορούσε να έχει και η Κεφαλονιά ίσως μερικά προβληματάκια ακόμη, αλλά συνέβη 4-5 το απόγευμα. Άρα λοιπόν δεν μας έπιασε στον ύπνο, τον πιάσαμε εμείς αυτή τη φορά και προλάβαμε και αντιδράσαμε. Ενώ εμείς για τους νησιώτες εκεί, οι οποίοι εγώ άκουσα βέβαια και τους κατοίκους, ναι, είναι στενοχωρημένοι, δέχτηκαν ένα χτύπημα, βλέπουν το βιός τους να χάνεται. Παρά τα αυτά όμως είναι ψύχρεμοι και αυτό που λένε και το τονίζουν είναι ότι δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε, προβλήματα οικονομικά, όλα θα γίνουν. Βέβαια, κάποιοι θα την πληρώσουν, γιατί μην ξεχνάτε ότι επαναλαμβάνω και πάλι, ακόμη υπάρχουν άνθρωποι στην Αθήνα που ζουν σε κοντέινερ. Τους ξέχασαν μετά τους σεισμούς, έζησαν τα φώτα της δημοσιότητας και τους παράτησαν εκεί τους ανθρώπους
στη μοίρα τους. Και βέβαια η Κεφαλονιά θα, και αυτή έχει χτυπηθεί από τα οικονομικά προβλήματα που έχει ολόκληρη η χώρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει το συντομότερο δυνατό πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Να δούμε τι είπε και ο κ. Παπαζάχος, σεισμολόγος, για σιγά σιγά να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Είπαμε ότι όλοι προς τα εκεί πάνε, ότι ήταν ο κύριος σεισμός και τώρα η περιοχή ταρακουνιέται από τους μετασεισμούς μικρότερης έντασης, 4-2, 4-5, 5, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, όχι πανικός, αλλά μην εφησυχάσουμε με την έννοια ότι και οι μετασεισμοί μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Όμως, επαναλαμβάνω και πάλι, ότι κατά κοινή ομολογία η Κεφαλονιά πραγματικά άντεξε και μας κάνει όλους χαρούμενος, γιατί είπαμε σεισμούς θα έχουμε πολλούς εδώ σε αυτή τη χώρα. Σεισμός δεν είναι και οικονομική κρίση. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπαζάχος και επανερχόμαστε. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε δύο κομμάτια. Πρώτον, στο πώς ακολουθεί αυτή η εκτελήση στον χώρο, δηλαδή ποιο κομμάτι του ρήγματος Κεφαλονιάς έχει ενεργοποιηθεί από το συγκεκριμένο σεισμό. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής δείχνουν ότι το μήκος του ρήγματος που έχει ενεργοποιηθεί είναι τάξη των 20 χιλιόμετρων, που είναι περίπου το μήκος του ρήγματος το οποίο αντιστοιχεί σε ένα σεισμό 6,1 και για τον τύπο του ρήγματος που έχει γίνει στην περιοχή. Δηλαδή, δεν βλέπουμε να έχει δραστηριοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο θα μας δημιουργούσε κάποια πρόσθετη ανησυχία ενδεχομένως για την επέκταση της σεισμικής δραστηριότητας. Δεύτερον, η χρονική εξέλιξη, δηλαδή πώς εξελίσσονται οι σεισμοί και τι χαρακτηριστικά έχουν σαν από τα μεγέθη τους. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο στη θέα τους, φαίνεται ότι η ακολουθία παρουσιάζει μια σταδιακή εξασθένηση, το οποίο είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Αυτά τα σημεία έχουν συγκεντρωθεί το ενδιαφέρον μας και ο λόγος είναι ότι επειδή το συγκεκριμένο ρήγμα έχει δυναμικό και στο παρελθόν έχει δώσει σεισμούς με μεγέθη 7 ή και μεγαλύτερο, είναι, καταλαβαίνετε, σημαντικό επιστημονικό ερώτημα αλλά και πρακτικό ερώτημα το αν μπορεί να γεννηθεί σε αυτό το ρήγμα το επόμενο διάστημα κάποιος πολύ ισχυρότερος σεισμός ή και κάποιος παρόμοιος μεγέθους σεισμός ο οποίος να έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή. Άρα εκεί έχουμε εστιάσει κυρίως την προσοχή μας από σεισμολογικής πλευράς. Το ρήγμα αυτό λέγεται ρήγμα της Κεφαλονιάς, ένα παυσίγνωστο ρήγμα το οποίο περνάει παράλληλα και αγγίζει τις δυτικές ακτές του νησιού, έχει διεύθυνση βόρειο-βορειοανατολική, νότιο-ανατολική και συνεχίζει στρίβοντας σχεδόν και γίνεται σχεδόν βορανό του στις δυτικές ακτές του νησιού της Λευκάδας. Κάνει μια γωνία και συνεχίζει προς το σωτικό τμήμα της Λευκάδας. Αυτό το ρήγμα είναι ένα πολύ μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα Λευκάδας Κεφαλονιάς, το οποίο συνεχίζει και πολύ προς τα νοτιοδυτικά του νησιού της Κεφαλονιάς. Το κομμάτι του δυτικού, δηλαδή στο θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς είχε σπάσει με το σεισμό του 1983 που ήταν ένας σεισμός μεγέθους 7. Το κομμάτι βόρεια από την Κεφαλονιά είχε δώσει το σεισμό του 2003 στην Λευκάδα. Το κομμάτι που είναι ανάμεσα είναι το κομμάτι το οποίο έσπασε και δραστηριοποιήθηκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έδωσε το σεισμό μεγέθους 6,1 όπως είναι οι τελικές εκτιμήσεις. Χθες ήμασταν πολύ πιο ανήσυχοι, δηλαδή χθες με δεδομένο ότι δεν είχαμε σημαντικά στοιχεία στα χέρια μας και με δεδομένο το ιστορικό του συγκεκριμένου ρήγματος, ήμασταν πολύ πιο επιφυλακτικοί. Σήμερα, λόγω της χωροχρονικής εξέλιξης ακολουθίας που μόλις σας περιέγραψα, είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι ότι αυτός πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Όμως, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, δεν είναι θέμα επιστημονικής επιφύλαξης, είναι θέμα ουσιαστικής επιφύλαξης. Δεν έχουν συμπληρωθεί ούτε 24 ώρες από τη γέννηση του σεισμού. Θα ήταν εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να πούμε με σιγουριά ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής, τα οποία σας ανέφερα είναι συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία είναι ενθαρρυντικά. Όμως δεν είναι τελεσίδικο ότι αυτός είναι ο κύριος σεισμός. Επιπλέον υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ακολουθίες μπορούν να εξελιχθούν με διαφορετικό τρόπο αργότερα. Αυτό απαιτεί παρακολούθηση. Αυτή η παρακολούθηση γίνεται και προφανώς αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση θα ενημερωθούν τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Φυσιολογική υπό την έννοια ότι έχουμε μια πλούσια ακολουθία όπως και αναμένουμε για επιφανειακούς σεισμούς και η συχνότητα των σεισμών φαίνεται να παρουσιάζει μια σταδιακή εξασθένιση όπως περίπου περιμένουμε μετά τη γέννηση ενός κύριου. Λοιπόν, δεν ήταν ο πρίτανης σεισμολογίας ο Παπαζάχος, αλλά ο ιός Παπαζάχος. Σημαντική και η μαρτυρία του ιού σεισμολόγου. Άρα λοιπόν μπορούμε, όχι με σιγουριά βέβαια, είπαμε, ενδείξεις λένε ότι μιλάμε για τον κύριο σεισμό και όλοι αυτοί είναι μετασεισμοί. 700 οικογένειες όμως πραγματικά έχουν χτυπηθεί από τα 6,1 ρίχτερ. Δύο πλοία έχουν αγκυροβολήσει στο νησί. Οπότε αυτές οι οικογένειες θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν για το επόμενο διάστημα μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές στο νησί. Είπα για τους άντρες της ΕΚΑΜ. Είναι όμως της ΕΜΑΚ. Παλαιά το έκανα. Της ΕΜΑΚ και όχι της ΕΚΑΜ. Ζητάω συγγνώμη. Αν είναι εκεί στην
στο νησί, όπως μας είπε και ο Γιάννης Μιχελάκης, ο Υπουργός των Εσωτερικών, καθώς και μηχανικοί, οι οποίοι έφυγαν από την πρωτεύουσα για να φτάσουν στο νησί και να καταγράψουν τις ζημιές. Κλειστά τα σχολεία, η παιδική σταθμή και το ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων. Είπαμε, μόνο μετά από τους αυστηρούς ελέγχους και εφόσον δώσουν το πράσινο φως οι αρμόδιοι και οι ειδικοί σε αυτά τα θέματα, τα παιδιά θα μπουν και πάλι στην τάξη για τα μαθήματά τους. Τώρα, μία μέρα, δύο, ούτως ή άλλως, δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά σε γενικές γραμμές είπαμε ότι η αντίδραση των κατοίκων ήταν αρκετά καλή. Ευνοεί βέβαια πάλι, να το πούμε και το ξανά να επαναλάβουμε, και η επαρχία δηλαδή έχει διεξόδους τις στιγμές που χτυπά ο εγκέλαδος. Πάμε να δούμε ένα σπίτι της που κατέρευσε εκεί στην περιοχή. Είπαμε τα νέα κτίρια, όλα τα οποία έχουν γίνει όπου τηρήθηκαν οι κανόνες, δεν είχαν να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Τα παλαιότερα κτίρια, ίσως αυτά δέχτηκαν τις μεγαλύτερες ζημιές, ή μάλλον υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές. Πάμε να δούμε ένα σπίτι. Μου φαίνεται αυτό πρέπει να είναι και γενικά, δεν πρέπει να είναι πολύ παλιό. Δεκαετίας. Θα μπορούσε ίσως να δέχτηκε κάτι παραπάνω. Να δούμε και τι μας είπε η ιδιοκτήτριά του. Είπαμε και πάλι, υλικές ζημιές. Από εκεί και πέρα τα συζητάμε τα υπόλοιπα. Ήσασταν μέσα όταν συνέβη? Όχι. Και ήμουνα στο άλλο σπίτι παραπάνω. Το σπίτι είναι παλιό? 10 χρονών. Μόνο 10 χρονών, ναι. Μόνο 10 χρονών. Λοιπόν, πού πάω? Η καταστροφή βλέπουμε έπεσε ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Ναι. Τον πήγε από εκεί. Βλέπεις, τον έσπρωξε. Το κάτω δεν έχει... είναι μπαταρισμένο. Δεν έχει πάθει η καθίζηση. Οι δύο ορόφοι φύγανε και πήγαν από εκεί. Λιά. Τι δεν έχει πάθει καθίσει. Είδαμε λοιπόν, είναι από τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Τώρα οι αρμόδιοι είναι αυτοί που θα μιλήσουν αν είναι κατοικήσιμο ή όχι. Τις επόμενες μέρες, είπαμε και πάλι, Κλιμάκι, από τον Μουσείο Γιάννης Μιχελάκης, είναι εκεί στην περιοχή. Εμείς θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, Σωτήρης Κουλούδης, από την περιοχή, από το Λιξούρι και το Αργοστόλι. Είπαμε και πάλι ότι το οδικό δίκτυο έχει και αυτό υποστεί τεράστιες ζημιές, οπότε η κίνηση γίνεται με μεγάλα προβλήματα. Όσοι θέλουν να μετακινηθούν από το Αργοστόλι στο Λιξούρι παίρνουν το καραβάκι, βέβαια με το σχετικό αντίτιμο, και αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδραση των ανθρώπων της περιοχής, γιατί τέτοιες ώρες τέτοια λόγια δεν είναι τώρα για αντίτιμα και τέτοια. Ας βοηθήσουν εκεί τους ένας με τον άλλον, ας βοηθούν οι κάτοικοι για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις πρώτες δύσκολες στιγμές, και ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, ώστε και αυτοί που έχουν μείνει στο δρόμο να μπορέσουν για το πρώτο διάστημα τουλάχιστον να φιλοξενηθούν κάπου. Είπαμε, είναι και τα δύο πλοία εκεί στην περιοχή, ένας με τον άλλον, γιατί το ένα χέρι τρίβει τ' άλλο, νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Κάνουμε ένα διαλυματάκι, επανερχόμαστε από την Κεφαλονιά και τα νησιά του Ιωνίου μετά το χτύπημα του εγκέλαδου, 6,1 ρίχτερ. Διάλειμμα και παρερχόμαστε, ζούγκλα κοντά σας, λεπτό προς λεπτό, για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν ανεβαίνει στη ζούγκλα GR.
Λοιπόν, και πάλι κοντά σας. Παραλαμβάνουμε στο ρυθμό των Ρίχτερ, στην Επιτροπή Έκφραση χορεύουν τα νησιά του Ιωνίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, Αφροδίτη Θεοπευτάτου, την οποία την βρίσκουμε σε περιοδία, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Στα νησιά ή αλλού εσείς γλιτώσατε, δεν ακούσατε? Όχι, το... είμαι στο νησί, στο είσαι... νησί Κεφαλονιά, έχει πληγεί από το χθεσινό σεισμό και έχω έρθει στα χωριά που πέρασε το ρήγμα. Έχει κάνει αρκετές ζημιές. Γενικά στην Κεφαλονιά οι κατασκευές αντιμετώπισαν πάρα πολύ καλά το σεισμό, πλην όμως στην περιοχή που είναι το ρήγμα έχουμε αρκετές ζημιές. Αρκετές ζημιές, είδαμε όμως και τον Υπουργό Εσωτερικών εκεί, κοντά ναι. στους κατοίκους του νησιού. Ναι. Βέβαια, δεν είδαμε να λέει και πολλά πράγματα για την επόμενη μέρα. Δεν θέλουμε να λέει, θέλουμε να κάνει εμείς. Ναι. Θέλουμε να κάνει. Δεν είδα δεσμεύσεις, αυτό λέω, δεν άκουσα δεσμεύσεις. Ο κόσμος αγωνιά ήδη περνάει δύσκολα και η συγκυρία είναι χειρότερη γιατί έχει και κρύο και βροχή. Και δεν μπορεί, δηλαδή μένουν στα αυτοκίνητα ο κόσμος και τα λοιπά. Όσοι φοβούνται και περιμένουν να περάσουν τα συνεργεία, να τους επιβεβαιώσουν αν είναι κατοικήσιμα ή όχι τα σπίτια τους. Εσείς κατεβήκατε με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή για να δείτε τι γίνεται? Εγώ εδώ ήμουνα, ήμουνα χτες. Α, ήσταν εκεί. Εδώ είναι το σπίτι μου και εμένα. Το ξέρω, εδώ την, ζω. Την ώρα όχι, του... να είστε καλά. Την ώρα του σεισμού ήσασταν στο νησί? Βεβαίως, σπίτι μου ήμουνα, βέβαια. Αντίδρασή ναι. σας? Εγώ επειδή είμαι και μηχανικός και είμαι λίγο εκπαιδευμένη σε αυτά τα πράγματα, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι κάτοικοι δείξαν πολύ μεγάλη ψυχραιμία και κρυμότητα σε αυτή την κατάσταση. Γιατί ξέρετε, έχουμε συχνά σεισμούς εμείς. Και οι κατασκευές μας ήταν πολύ... Πολύ καλές, μας είπαν, ναι. Ναι, ειδικά... πολύ καλές, πολύ ασφαλείς. Ναι, ναι, αλλά... Όμως βλέποντας τα πλάνα τόσο από τους δρόμους όσο και από τα σπίτια θα πάρει καιρό να συνέλθει το νησί πέρα από την Λαχτάρα. Αυτό εξαρτάται από τον Υπουργό και από τους ηθήνοντες όπως καταλαβαίνετε. Ήδη έχει κηρυχθεί ο νομός σε έκτακτη ανάγκη και πιστεύω να προχωρήσει. Αλλά δεν θέλουμε μόνο υποσχέσεις. Θέλουμε και συγκεκριμένες πράξεις. Θα παραμείνετε εκεί εσείς ή θα έρθετε στην Αθήνα σε επόμενες μέρες? Εγώ ναι, αυτές τις μέρες οπωσδήποτε θα παραμείνω εδώ. Δεν ξέρω πότε θα είναι στην Αθήνα. Φαντάζομαι θα αρχίσετε να βομβαρδίζετε και με ρωτήσεις στην τη Βουλή, έτσι δεν είναι? Θα έρθει η πρώτη ερώτηση. Φυσικά. Έτσι πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείχνουμε ψυχραιμία αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ένα σοβαρό φυσικό φαινόμενο. Το αντιμετωπίζουμε όμως πολύ όρημα και ψύχρεμα και βεβαίως θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω για τους συμπολίτες μου. Κρατάμε την ψυχραιμία σας και το κουράγιο σας και θα το εφαρμόσουμε κι εμείς. Να είστε καλά. Να και εσείς. Ευχαριστούμε. Ό,τι καλύτερο σας έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα για πολύ χαρά. Για την. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν την βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μηχανικός στο επάγγελμα, τη στιγμή του σεισμού μας είπε ότι ήταν στην Κεφαλονιά. Αντέδρασε όπως οι περισσότεροι κάτοικοι, δηλαδή με ψυχραιμία πραγματικά. Και μας επιβεβαιώσε για μια άλλη φορά αυτό που λένε και οι σεισμολόγοι, ότι τουλάχιστον η πόλη, μάλλον το νησί, γενικά η Κεφαλονιά, άντεξε. Βέβαια, θέλω να ακούσουμε και έναν βουλευτή, αν μπορέσουμε να τον βρούμε στη συνέχεια, ψάχνουμε, τον βουλευτή Ζακύνθου. Και ξέρετε γιατί? Γιατί στράφηκε όλα τα βλέμματα όλων, είναι στραμμένα αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά. Να δούμε τι γίνεται και στη Ζάκυνθο, γιατί εξίσου και εκεί ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι και μήπως πάθουμε ό,τι με την Αθήνα. Χτύπα ξύλο, μακάρι να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Όπου νομίσαμε ότι ήταν οι ζημιές στα δύο εργοστάσια, ενώ πάνω οι περιοχές είχαν ισοπεδωθεί και εμείς πιστεύαμε ότι όλη η ζημιά και επικεντρώσαμε όλο το ενδιαφέρον μας σε εκείνη την περιοχή. Και την επόμενη μέρα είδαμε στη Μεταμόρφωση, στα Λιώσια, στην Φιλαδέλφια, το τι πραγματικά είχε συμβεί και το χτύπημα του Εγκέλαδου σε μια πόλη που υποτίθεται ότι είχε αντέξει. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσουμε και τον κύριο Κοντονή, αν τον βρούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή συνέχεια, να μας πει ποιο είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή και στη Ζάκυνθο. Βέβαια, είπαμε, μεγαλύτερες ζημιές, οι περισσότερες, είναι στην Κεφαλονιά, Λιξούρη, Αργοστόλη και σε ένα χωριουδάκι δίπλα στο Λιξούρι. Εκεί είναι ο Σωτήρης Κουλούδης. Θα μας πει σε λίγο και τα τελευταία γεγονότα από την περιοχή. Έχουν ακόμη μια πληροφορία ότι ένα ακόμη σπίτι έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Θα έχουμε και εικόνα. Μας στέλνει ο Σωτήρης Κουλούδης, τρέχει στην περιοχή. Βέβαια, Άγιο είχαν,
αλλά και δύναμη οι νησιώτες εκεί. Είχαν τον Άγιο Γεράσιμο, θαυματουργό, μην το ξεχνάμε αυτό. 4:45 εκείνη τη στιγμή της Κυριακής. Πραγματικά ήταν μια στιγμή που δεν κουνιέται απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν, συνήθως όπως τις νύχτες εκεί είναι ο μεγάλος ο πανικός όταν χτυπάει ο εγκέλαδος. Γιατί 6 ρίχτερ σε χαμηλό εστιακό βάθος, τότε τα πράγματα δεν είναι και ότι καλύτερο. 700 οικογένειες λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα με τα σπίτια τους. 2 πλοία είναι στην περιοχή για να μπορέσουν να τους φιλοξενήσουν, να πρέπει να φιλοξενήσουν αυτές τις οικογένειες. Σωτήρης Κουλούδης. Σωτήρη! Ναι, λάβω να σου πω ότι κατά τα άλλα θα έλεγες ότι η ζωή εδώ στην Κεφαλονιά κυλάει στο σχεδόν φυσιολογικό, δηλαδή πολλοί κόσμοι βρίσκεται... Με τους μετασεισμούς. Με τους μετασεισμούς. Με τους μετασεισμούς, οι οποίοι πρέπει να σχολάβουν ότι πλέον δεν κάνουν εντύπωση ούτε καν σε εμάς, εδώ που είμαστε από την Αθήνα και δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια φαινόμενα. Να σου πω ότι τις τελευταίες 2 ώρες είναι τουλάχιστον από όσο μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο σώμα, ίσως είναι λίγο λιγότερη ή μικρότερη ένταση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πλατεία του Εργοστολίου και πρέπει να σου πω ότι τοποθετούνται ειδικές ταινίες έξω από το Δημαρχείο, κάτι το οποίο έχει συμβεί και σε άλλα δημόσια κτίρια, δηλαδή αποκλείουν την πρόσβαση στον κόσμο να περνάνε κάτω ή να έχουν πρόσβαση μέσα σε διάφορα δημόσια κτίρια. Όλα αυτά κατόπιν. Έχουν υποστεί ζημιές, Σωτήρη, έχουν υποστεί ζημιές αυτά τα κτίρια δηλαδή. Οπτικά, λάβω να σου πω ότι συγκεκριμένα στο Δημαρχείο του Εργοστολίου, εκτός από ένα τζάμι που έχει σπάσει, δεν βλέπω, επειδή το γυρίσαμε προηγουμένως και τον όλο το κτίριο, δεν είδα ούτε ρογμή, ούτε κάποιο άλλο πρόβλημα. Βεβαίως, που να φαίνεται στο μάτι, μηχανική είναι αυτή που ξέρουν καλύτερα, για κάποιο λόγο έχουν τοποθετεί τις κορδέλες και απαγορεύουν την πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο, κάτι που όπως είπαμε συμβαίνει και σε άλλα κτίρια. Αναμένουμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας, βλέπουμε να μάθουμε ποιο είναι τα πορίσματα των μηχανολόγων. Σωτήρη, μια ερώτηση θέλω να σου κάνω, η οποία είναι πολύ σημαντική. Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι τώρα εκεί, γιατί είπαμε είναι άνθρωποι που μένουν στα αυτοκίνητα. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο, αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τους αρμόδιους, πρέπει να σου πω. Λάβρο, και όπως μας είπαν χθες, αυτό είναι και ένα λόγο που ήρθαν τα 2 αντιδρατικά πλοία που ανέφερε για να φιλοξενήσουν αρκετές οικογένειες. Καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένονται να μην είναι καλές μέχρι τώρα, υπάρχει συννεφιά, δεν κάνει ιδιαίτερο κρύο και σποραδικά έχουμε και υψηλόβροχο. Χαρακτηριστικό στα νησιά του Ιωνίου, Σωτήρη, είναι φυσάει πάρα πολύ, φυσάει πάρα πολύ. Έχει αέρα σήμερα ή εντάξει, είναι, είναι λιγάκι γλυκός ο καιρός. Το διαπιστώσαμε προηγουμένως που ήμασταν στο καλάδι από το Λεξούρι στο Εργοστόλι. Υπάρχει αέρα. Δεν δημιουργεί πρόβλημα μέσα στην πόλη του Εργοστολίου, ούτε στο Λεξούρι όμως. Αλλά και με τη συνεχεία που έχει, δεν αποκλείται να βρέξει το βράδυ. Και όπως είπε, Λάμπερ, αυτό θα κάνει πολύ πιο δύσκολες τις συνθήκες για τους πολλούς χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν θα κοιμηθούν σήμερα στο σπίτι τους. Ναι, τι είχα να κάνουν με το σεισμό μέχρι χθες, τώρα έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας ελπίσουμε ότι ο καιρός δεν θα χειροτερέψει, θα παραμείνουν τα πράγματα έτσι. Δύσκολα είναι και τώρα, αναμφισβήτητα, γιατί ένας που βλέπει να χάνει το σπίτι του έτσι ξαφνικά, χωρίς. Θα είναι δύσκολα, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά είναι δύσκολα. Λάμπρο, και δεν είναι μόνο αυτό που μεταφράσαμε προηγουμένως με το σπίτι αυτό που καταστράφηκε όλος καιρός. Πολύ είναι ο κόσμος όπου η κατοικία του υπέστη σημαντικές ζημιές και βεβαίως φοβούνται να μπουν να μείνουν πάλι εκεί, τουλάχιστον μέχρι να γίνει η πραγματογνωμοσύνη από τους ειδικούς. Σε αυτό το σπίτι που καταστράφηκε όλος καιρός, πρόλαβαν και πετάχτηκαν έξω ή δεν ήταν μέσα εκείνη τη στιγμή οι ιδιοκτήτες του? Ευτυχώς, Λάμπρο, οι ιδιοκτήτες δεν ήταν μέσα εκείνη τη στιγμή. Αν ήταν μέσα, δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι να υποθέσουμε τι θα είχε συμβεί. Ναι, γιατί βλέπω και μια τσολίθρα εκεί. Βλέπω και μια τσολίθρα, οπότε θα ήταν και με τα παιδάκια η οικογένεια. Αυτό τα πλάνα που έχουμε. Τις ζημιές σε αυτό το συγκεκριμένο σπίτι. Δεν ήταν μέσα εκείνη την ώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε, Λάμπρο, στην προηγούμενη μας σύνδεση. Ότι ο σεισμός έγινε μεσημέρι, σε μια ώρα που αρκετός κόσμος ήταν έξω από το σπίτι του. Αν συνέβαινε βράδυ, θα είχαμε. Ναι, θα ήταν λίγο διαφορετικά, αλλά είπαμε και πάλι, Σωτήρη, επειδή οι σεισμολόγοι το έχουν πει αρκετές φορές ότι μιλάμε για μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ελλάδας, της Ευρώπης τα λέγαμε,
Άρα λοιπόν οι κάτοικοι έχουν μάθει να ζουν με τον εγκέλαδο. Ακούσαμε και την βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Θεοπευτάτου, που μας είπε πριν από λίγο ως μηχανικός ότι αντέδρασε φυσιολογικά, δηλαδή ψύχρεμα, όχι φυσιολογικά, ψύχρεμα, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ ενήμεροι και καλά πληροφορημένοι οι κάτοικοι γύρω από το θέμα των σεισμών. Κανένας πανικός, είναι κακός σύμβουλος άλλωστε, το λέμε, το ξαναλέμε. Και πόσο μάλλον εμείς όλοι μας που έχουμε ζήσει και το σεισμό της Αθήνας οφείλουμε να είμαστε ψύχρεμοι και να λέμε και στα παιδιά μας το τι πρέπει να κάνουν, όπως και στα σχολεία βέβαια διδάσκονται, τι πρέπει, πώς να αντιμετωπίσουν το χτύπημα του εγκέλαδου και πώς πρέπει να αντιδράσουν εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα, έτσι δεν είναι? Πάντως, τώρα έχουμε εδώ μάχη με τον χρόνο, θα δώσουν τα συνεργεία για να μπορέσουν. Καλά, να αποκατασταθούν τις ζημιές θα είναι λίγο δύσκολα, γιατί βλέπω εκεί γίνεται της κακομοίρας. Ό,τι και να είναι, είναι 6 Ρίχτερ. Όσο και να αντέξει η πόλη, ζημιές υπάρχουν. Θα χρειαστεί χρόνος. Ακριβώς, Λάμπρο, για να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές και όσες μπορούν να αποκατασταθούν βεβαίως, θα πάρει εβδομάδες, ίσως και μήνες για να γίνει το δικό δίκτυο σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, έτσι όπως ήταν και πριν από το σεισμό, καθώς οι ρεγμές είναι πολύ μεγάλες, όπως άλλωστε και στο μόλο του Μιξουρίου, που και εκεί υπέστη πολύ σημαντικές ζημιές, στην κυριολεξία Λάμπρο. Το τσιμέντο, το βαρύ τσιμέντο σκίστηκε στα δύο, ενδεικτικό της ισχύος που είχε ο χθεσινός σεισμός. Σωτήρη, με συγχωρείτε, διακόπτω. Ναι. Σωτήρη, με συγχωρείτε. Πιστεύεις ότι αυτό το χωριουδάκι δίπλα στο Λιξούρι είναι εκείνο που χτυπήθηκε περισσότερο, που έχει, που έχει υποστεί περισσότερες ζημιές? Με επιφύλα, εντάξει. Μια εκτίμηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις δικές μας και των κατοίκων, με τις οποίες συζητήσαμε για το πού εστιάζονται τα περισσότερα προβλήματα, αλλά και σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις που έχουμε, τα σημαντικότερα προβλήματα βρίσκονται ακριβώς στο χωριό Λιβάδι, 10 χιλιόμετρα μακριά από το Λιξούρι, εκεί που εκτός από το σπίτι που κατέρευσε, είχαμε σημαντικές ζημιές και σχεδόν σε όλα τα σπίτια τα οποία είδαμε είχαν κάποια ρογμή, κάποιο πρόβλημα, ακόμα και κάποιοι τείχοι είχαν καταρρεύσει. Από το Λιβάδι έρχεσαι τώρα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, η εικόνα πώς είναι εκεί, οι κάτοικοι είναι έξω, έχουν τακτοποιηθεί, συγγενείς βοηθάνε συγγενείς, είναι κάποιοι που δεν έχουν που να πάνε, τι γίνεται, πώς είναι η εικόνα στο Λιβάδι? Όλοι οι κάτοικοι είναι έξω στους δρόμους στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Λαύρο, να σου πω ότι η γυναίκα της, την οποία άνοιγε το σπίτι, το οποίο κατέρευσε, της πήραμε και συνέντευξη, είναι βεβαίως σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είχε την ευκαιρία να μιλήσει και με τον Περιφερειάρχη Ομοίων Νήσων, ο οποίος πήγε εκεί ο ίδιος για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί στο σπίτι της και την διαβεβαίωσε ότι θα περάσουν ειδικά συνεργεία προκειμένου να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο. Φυσικά, Λάμπρο, αυτό δεν καθησυχάσει καθόλου τη γυναίκα, η οποία είναι την περιουσία της. Να σε μια στιγμή στην κυριολεξία να διαλύεται και να καταστρέφεται. Να σου πω όμως, μια που λέμε και για τα αντανακλαστικά τόσο των συνεργείων, ότι στο συγκεκριμένο χωριό είδαμε αρκετούς συγκελανούς οι οποίοι είχαν πιάσει τη δουλειά, μετέφεραν δέντρα τα οποία είχαν πέσει. Είδαμε ακόμα και εργασίες σε κάποιους κήπους που είχαν υποστεί ζημιές. Νομίζω ότι ακριβώς. Λειτουργήσαν, μπράβο. Αυτό που είπες προηγουμένως, ότι επειδή είναι ένα νησί το οποίο ζει με την πιθανότητα του σεισμού, το έχει στην παράδοσή του το λόγο του λογότα. Αυτό είχαμε και πολύ γρήγορα τα ανακρατικά αλλά και ψύχρεμες αντιδράσεις από τους κατοίκους. Και λάβω να μου πείτε ότι το σημαντικότερο απ' όλα, σύμφωνα με αυτά που μας είπαν οι κάτοικοι εδώ, είναι ότι θωρακίζουν πραγματικά τα σπίτια τους. Είχαμε και εκτιμήσει σεισμολόγων ότι αν συνέβαινε ο ίδιος σεισμός σε άλλο μέρος της Ελλάδας, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Αλλά εδώ λαμβάνονται επιπλέον μέτρα λόγω ακριβώς αυτής της ιδιαιτερότητας του νησιού. Οφείλουμε να ομολογήσω όμως, Σωτήρη, το εξής. Ότι τελευταία χρόνια άρχισε και η υπόλοιπη Ελλάδα να οργανώνεται, δηλαδή τα σπίτια γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της αντισεισμικότητας. Οπότε η επικινδυνότητα δεν είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη. Εκείνα τα σπίτια, δηλαδή τα επικίνδυνα, ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τα σύγχρονα σπίτια σήμερα γίνονται, κατασκευάζονται έτσι για να αντέξουν σε έναν μεγάλο σεισμό. Είναι υποχρεωτικό πλέον και κανένας δεν βάζει την υπογραφή του, γιατί ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει χτυπηθεί και θα χτυπηθεί από σεισμούς. Μακάρι να μην έρθουν ποτέ, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, αυτό το βουητό που αρχίζει και συμπλησιάζει και δεν έχεις προς τα πού να πας. Αλλά τέλος πάντων, είπαμε, πρέπει να ζήσουμε τους σεισμούς. Τι να πούνε και οι Άπωνες που βλέπουν τα 8 και 9 Ρίχτερ να κουνιούνται μία δεξιά, μία αριστερά και πραγματικά εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Σωστό και αυτό. Αφού έπιασαν δουλειά, να προκάνουν τουλάχιστον, να προκάνουν τον χρόνο, γιατί μην δυσκολέψουν οι καιρικές συνθήκες και αυτός θα είναι τώρα ο αγώνας τους, τουλάχιστον
το πρώτο στάδιο το ξεπέρασαν, να ξεπεράσουν και το δεύτερο αυτό που είναι των μετασεισμών, να ηρεμήσουν λιγάκι και να μπορέσουν μετά να βάλουν μια τάξη στην επόμενη μέρα τους. Αυτό είναι το στοίχημά τους πλέον και ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία αλλά και οι τοπικοί εκεί άρχοντες θα σκέψουν πάνω στο πρόβλημα των κατοίκων και θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν πραγματικά και όχι θεωρητικά. Σωτήρη, εσύ συνεχίζεις, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι πάνω σε αυτά που έλεγα εγώ. Εμείς βλέπουμε πάντα εικόνες από την περιοχή, από το στάδιο όπου οι αθλητές τρέχουν μετά το χτύπημα του εγκέλαδου, να μπορέσουν να βγουν έξω από το στάδιο. Παρακολουθούσαν, φαντάζομαι, ένας αγώνας μπάσκετ εκεί. Είδαμε και στους δρόμους μεγάλες πέτρες να έχουν καταλήξει στη μέση του οδοστρώματος, ρογμές, σπίτια, αυτοκίνητα. Είπαμε όμως, υλικές ζημιές, δόξα σε ο Θεός, αυτά αργά ή γρήγορα θα γίνουν. Βέβαια, σε αυτή την οικονομική κρίση που περνάει η χώρα, θα είναι λίγο, κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή μας. Αλλά, τουλάχιστον, είπαμε, οι ανθρώπινες ζωές δεν μπορείς να τις καναφέρεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Οι ζημιές θα γίνουν. Βλέπουμε πλάνα και από το Αργοστόλι, μου φαίνεται, πρέπει να είναι εδώ. Θα μιλώ και πολλά. Δύο φορές έχω πάει στην Κεφαλονιά. Ένα πανέμορφο νησί, να πούμε. Ένα νησί τουριστικός προορισμός. Πανέμορφες παραλίες. Γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου Πελάγους. Απέραντο γαλάζιο. Πανέμορφες περιοχές. Κάτι και εδώ βήκαν στο δρόμο. Μην αντέχοντας άλλο αυτές τις μετασεισμικές δονήσεις. Οι σεισμολόγοι κάνουν λόγο για τον κύριο σεισμό. Δηλαδή κρατάνε κατά 95-98% δεν υπάρχει ένδειξη ότι δεν ήταν ο κύριος σεισμός ή ότι θα έχουμε έναν μεγαλύτερο. Άλλωστε οι μετασεισμοί που ακολούθησαν και πρέπει να είναι πάνω από 45 έχουν μετρήσει. 45 θα είναι 50-55 τώρα οι μετασεισμοί από το απόγευμα της Κυριακής, λίγο μετά δηλαδή το χτύπημα του εγκέλαδου. Λάβρο, οι μετασεισμοί που αναφέρεις είναι αυτοί που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, δηλαδή είναι πάνω από 4,5 ρίχτερ. Όλοι οι σεισμοί που έχουν συμβεί από χθες το απόγευμα μέχρι τώρα ξεπερνούν σύμφωνα με τους σεισμολόγους τους 100, αλλά οι 40-50 όπως είπες έχουν ιδιαίτερη ένταση. Πάνω δηλαδή από 4,5 ρίχτερ. Τους αισθάνεστε, Σωτήρη. Κινείστε εκεί, αλλά τους μεταθεσμούς τους αισθάνεστε, έτσι δεν είναι, στο νησί. Ναι, ακριβώς. Λάβω να σου πω στην αρχή ήταν λίγο περίεργο. Περίεργο. Μισή ώρα που νιώμαστε. Σου γυρίζει το κεφάλι, λες τι γίνεται. Χάνει τη γη από τα πόδια. Ναι, το έχουμε συνηθίσει κατά μία έννοια, ναι. Έτσι είναι. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζεις. Ζούγκλα, κυρίες και κύριοι, από την Κεφαλονιά, το νησί όπου χτύπησε το απόγευμα της Κυριακής ο εγκέλαδος με 6,1 ρίχτερ, 5,8. Ποσό σε ενδιαφέρον ήταν 5,9, 6,1. Σημασία έχει ότι δεν είχαμε χτύπημα σε ανθρώπινες ζωές, άρα λοιπόν είμαστε μια χαρά. Βέβαια, η πολιτεία έτρεξε ακωθώς στο νησί και οι τοπικοί άρχοντες είναι εκεί για να δουν τι λύσεις μπορούν να δώσουν. Δύο πλοία στην περιοχή για να φιλοξενήσουν τις 700 οικογένειες οι οποίες στην κυριολεξία έχουν μείνει στο δρόμο. Να ακούσουμε τι είπε και ο κ. Παπακώστας, ο Καρακώστας, ο σεισμολόγος, ένα ακόμη σεισμολόγο, εμείς παίρνουμε όλες τις προφυλάξεις. Ό,τι έχουμε στα χέρια μας, σας το δίνουμε, ειδικά για τους κατοίκους των περιοχών του Ιωνίου Πελάγους. Ακούστε, σεισμολόγους, καθησυχαστικοί, ήταν ο κύριος σεισμός, λένε οι περισσότεροι, μετασεισμοί ακολούθησαν. Δεν χρειάζεται φυσικασμός, αλλά όχι πανικός. Τα πάμε. Άλλωστε, το μήνυμα που έρχεται από την Κεφαλονιά είναι μήνυμα προς όλους μας πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε έναν, σεισμό που θα βρούμε μπροστά μας. Οι νησιώτες έδωσαν το καλύτερο παράδειγμα. Εντάξει, ηλικές ζημιές, μην τα ξαναλέμε, θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Υπάρχει μια περιοχή η οποία εκτείνεται από την περιοχή βόρεια της Λευκάδας. Προχωράει προς τα νότια, νοτιοδυτικά και φτάνει μέχρι δυτικά από την Ζάκυνθο, όπου η περιοχή αυτή συγκεντρώνει πάρα πολύ υψηλή σεισμικότητα. Αυτό γίνεται γιατί ο χώρος αυτός συνδέει δύο άλλες περιοχές διαφορετικών γεωδυναμικών ιδιοτήτων. Η πρώτη από αυτές είναι νότια και είναι αυτό που λέμε η κατάδυση της λιθόσφαιρας της Ανατολικής Μεσογείου κάτω από το Αιγαίο, και η δεύτερη περιοχή που είναι προς τα βόρεια είναι η σύγκρουση της Αδριατικής πλάκας με την Ηπειρωτική Ελλάδα και την περιοχή που υπάρχει βορειότερα.
Επάνω σε αυτό που εμείς το ονομάζουμε ρήγμα μετασχηματισμού που βρίσκεται στην περιοχή, την ξαναλέω, από βόρεια της Λευκάδας μέχρι δυτικά της Ζακύνθου, έχουν γίνει στο παρελθόν και θα συνεχίσουν να γίνονται και στο μέλλον ισχυροί σεισμοί και αρκετά συχνά. Τα μεγέθη των σεισμών αυτών έχουν υπολογιστεί με βάση ιστορικά στοιχεία βέβαια μέχρι 7,4. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει υπολογιστεί. Έχει γίνει το 1867. Από εκεί και έπειτα, το πιο πρόσφατα και πιο συγκεκριμένα το 1953 έγινε ένας παροξυσμός, θα τον χαρακτήριζα, με μια πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα, αρκετοί σεισμοί με μεγέθη πάνω από 6, ο μεγαλύτερος των οποίων 7,2. Και η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε το 1983 με ένα σεισμό με μέγεθος 7 και το 2003 είχαμε κι άλλους βέβαια, αλλά έρχομαι στους πιο τελευταίους, ένα σεισμό στη Λευκάδα με μέγεθος 6,3. Αυτή είναι η κύρια δομή που υπάρχει στην περιοχή, είναι το ρήγμα μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς. Αυτή είναι η ονομασία που έχει. Αυτή είναι η μεγάλη δομή, εκεί γίνονται οι μεγάλοι σεισμοί. Υπάρχουν και άλλα ρήγματα μικρότερα στην περιοχή, αλλά από εκεί δεν περιμένουμε να γίνουν πολύ ισχυροί σεισμοί. Δηλαδή οι σεισμοί που γίνονται στα άλλα ρήγματα είναι μικρότεροι, αρκετά μικρότεροι από 6. Το ελληνικό τόξο συνδέεται άμεσα και είναι η περιοχή η οποία βρίσκεται αμέσως νοτιότερα από το ρήγμα αυτό μετασχηματισμού. Θα ήταν καλύτερα να πούμε Κορινθιακός, αλλά νομίζω ότι εδώ είναι, όχι, δεν είναι τόσο άμεση η σύνδεση όσο είναι η προηγούμενη. Αυτός είναι ένας μεγάλος χώρος, δηλαδή είναι γύρω στα 150 χιλιόμετρα είναι όλος αυτός το μήκος αυτού του ρήγματος μετασχηματισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που γίνεται εκεί μια δραστηριότητα ότι λειτουργεί όλος αυτός ο χώρος. Αλλά είναι κομμάτια του χώρου αυτού που έχουμε τις συγκεκριμένες διαρρήξεις και τους συγκεκριμένους σεισμούς. Αυτή τη φορά, χθες δηλαδή, αυτό το κομμάτι στο οποίο έγινε η διάρρηξη και έγινε ο σεισμός βρίσκεται σε αυτή τη Χερσόνησο, ονομάζεται Χερσόνησος της Παλικής, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το όνομα. Mm-hmm. Εκεί που βρίσκεται το Λιξούρι δηλαδή, αν κοιτάξετε ένα χάρτη της Κεφαλονιάς, θα δείτε ότι είναι ένας σαν βραχίωνας που έχει μια διεύθυνση βόρεια-ανατολική-νοτιοδυτική. Κατά μήκος όλης αυτής της Χερσονήσου είχαμε αυτή τη σεισμική έξαρση. Έχει ένα μήκος αυτή η περιοχή 15 με 20 χιλιόμετρα. Τώρα σας το λέω γιατί υπάρχουν και κάποια σφάλματα στον προσδιορισμό κάποιων επικέντρων. Και εκεί έγινε ο σεισμός. Από χθες μέχρι σήμερα η σεισμική δραστηριότητα στο χώρο αυτό φαίνεται να είναι, η εξέλιξή της δηλαδή, φαίνεται να είναι ομαλή. Όμως, επειδή βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου τη χαρακτηρίσαμε νωρίτερα έτσι, ότι έχει πολύ ψηλή σεισμικότητα, τη συνδέεται με πολύ ισχυρούς σεισμούς στο παρελθόν και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε να υπάρχει αυτή η ομαλή εξέλιξη, λέμε ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Λέμε ότι θα πρέπει να παρατηρήσουμε με προσοχή, να μελετήσουμε την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας με προσοχή και να περιμένουμε να περάσει κάποιος καιρός μέχρι να μπορέσουμε να είμαστε πιο ασφαλείς στις εκτιμήσεις μας. Αυτό έχω να πω για την χθεσινή δραστηριότητα και τη σύνδεσή της βέβαια με τους προηγούμενους ισχυρούς σεισμούς. Λοιπόν, κατά το πιστικό έτος, ο κύριος Καρακώστας, να περάσει λέει λίγος καιρός, δεν μας το διευκρινίζει ακριβώς πόσο είναι αυτός ο καιρός. Θα περιμένουμε όλοι, ιδιαίτερα οι κάτοικοι εκεί των Ιωνίων νήσων, να περιμένουν λοιπόν να δουν πώς θα μετεξελιχθεί το μετασεισμικό φαινόμενο. Πάντως, επαναλαμβάνουμε και πάλι, οι περισσότεροι λένε ότι εκείνος πρέπει να ήταν ο κύριος σεισμός. Δεν υπάρχει άλλη ένδειξη για μεγαλύτερο χτύπημα, τουλάχιστον αυτό λένε οι επιστήμονες, στην περιοχή τις επόμενες μέρες. Ξεκίνησε από το 1880, ακούσατε την συνέντευξη του κ. Καρακώστα, που είπε ότι εκείνος ήταν ο πάρα πολύ μεγάλος σεισμός εκείνη την περίοδο, για να μιλήσει μετά για τον σεισμό του 1953, ο οποίος έδωσε έναν παροξυσμό μετασεισμών πάνω από 6 ρίχτερ, μας είπε
ο καθηγητής σε αυτή την συνέντευξη. Μάλιστα λέει ότι εκείνος ο σεισμός ήταν 7,2 ρίχτερ το 1953. 6, τώρα 6 ρίχτερ μιλάμε εδώ, αλλά επειδή δεν είχε εστιακό βάθος, μου φαίνεται, αν δεν απατώμε καλά, οπότε οι κάτοικοι πιστεύουν ότι αυτός ήταν ίσως ο μεγαλύτερος από όλους τους σεισμούς που έχουν σημειωθεί στην περιοχή, γιατί δεν είχε αυτό το εστιακό βάθος, φαίνεται το σεισμό με αυτό το βουητό, δηλαδή να έρχεται όλο ένα και κοντά, σου λέει πάει, είπαν οι κάτοικοι, τώρα τελειώσαμε. Εκείνο το βουητό πραγματικά είναι ανυπόφορο, το ακούς να έρχεται και δεν μπορεί να καταλάβεις τι συμβαίνει. Ξαφνικά μέσα σε 15-20 δεύτερα χάνεται η γη κάτω από τα πόδια μας. Αυτό είναι το χτύπημα του εγκέλαδο, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το έχει ζήσει εδώ στην Ελλάδα. Εμείς το ζήσαμε και το 1999 στην Αθήνα. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Πάντως, παίρνουμε ψυχραιμία από την ψυχραιμία των κατοίκων του νησιού εκεί στο Λιξούρι και στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά ολόκληρη, καθώς έχουν μάθει άνθρωποι να ζουν με τους σεισμούς, με το τέρας αυτό του εγκέλαδου. 6 ρίχτερ δεν είναι και λίγα. Βέβαια, οι υλικές ζημιές, αυτό είναι το βασικό πλέον που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι η πολιτεία έτρεξε αμέσως στο νησί. Ο Γιάννης Μιχελάκης, υπουργός εσωτερικών, είναι από χθες εκεί, προχθές εκεί, μαζί με τους κατοίκους, και υπάρχουν και συνεργεία μηχανικών. Θα καταγράψουν όλες τις ζημιές και ας ελπίσουμε ότι από τις επόμενες μέρες θα αρχίσει η αποκατάσταση αυτών των ζημιών στην περιοχή. Βέβαια, όσο ψύχρεμος και να είσαι, όταν τα ρίχτερ είναι πολλά, 6 ρίχτερ, δεν μπορεί να πεις ότι τα αντιμετώπισα χαμογελώντας κιόλα. Κιόλας είδαμε την γυναίκα, η οποία ήταν λίγα χαμένη στο διάστημα, βλέποντας τους σκόπους μιας ζωής να πηγαίνουν χαμένοι, γιατί είναι το σπίτι, ένα από τα σπίτια τα οποία έπαθαν τις μεγαλύτερες ζημιές, ένα από τα σύγχρονα σπίτια, γιατί οι σεισμολόγοι μας είπαν και οι μηχανικοί, οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται στη ζούγκλα, είναι ότι τα περισσότερα σπίτια άντεξαν όπως άντεξε και το νησί. 700 οικογένειες, επαναλαμβάνω, οι οποίες ξεσπιτώθηκαν και θα φιλοξενηθούν σε δύο πλοία τα οποία έχουν αγκυροβολήσει στο νησί, για να μπορέσουν να συνδράμουν και να βοηθήσουν όλες αυτές τις οικογένειες που στην κυριολεξία έμειναν στον δρόμο μέχρι να δούνε τι θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι για τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, αν θα τους επιτρέψουν να μπουν ξανά στα σπίτια τους ή αν θα χαρακτηριστούν ως με το κόκκινο το μαρκαδόρο εκεί. Τα πράγματα μετά θα είναι αρκετά δύσκολα. Τα σχολεία παρέμεναν κλειστά. Ο νομός, ακούσαμε και την βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στην περιοχή εκεί, μας είπε ότι έχει κριθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Έστω και αν ακόμη εμείς, δεν ξέρω, εμείς εδώ μπορεί να μην είδαμε αυτό το σκληρό χειμώνα, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός πέρασε. Έχουμε και τον Φλεβάρι και τον Μάρτι, άρα λοιπόν αυτοί οι δύο μήνες, οι επόμενοι, θα είναι δύσκολοι μήνες για τους κατοίκους της περιοχής εκεί. Μιλάμε για την Κεφαλονιά, ένα από τα όμορφα νησιά του Ιωνίου. Θα μου πείτε, ποιο νησάκι δεν είναι όμορφο στην Ελλάδα, το οποίο περνάει δύσκολες ώρες. Είπαμε και πάλι όμως, αυτό που μετράει είναι ότι δεν έχουμε καταγράψει θύματα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν άνοιξε μύτη δηλαδή, πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα το μήνυμα που έρχεται σε όλους μας είναι ότι έτσι θα πρέπει να είναι οργανωμένες κοινωνίες, και να ακούσουμε αυτό που είπε ο Άκης Τσελέντης. Όχι εμείς, οι αρμόδιοι. Εμείς μεταφέρουμε τα του σεισμολόγου, ο οποίος είπε ότι αν αυτός ο σεισμός 6,1, 5,8, πόσο είναι, θα μας το πούν τελικά τις επόμενες μέρες. Εντάξει, υπάρχει αυτή η διχογνωμία ή τα Ινστιτούτα, άλλο ένα, συν πλην ένα, δεν χάλασε ο κόσμος. Πάντως, αν γινόταν, είπε, σε άλλη πόλη της Ελλάδας, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Γιατί από τους ελέγχους που έχουν διαταχθεί να γίνουν στα υπόλοιπα κτίρια ανά τη χώρα, έχουν ολοκληρωθεί μόνο σε ποσοστό 15%. Τα ακούτε, κύριοι? Τι να ακούσετε, φωνή Βόντος, εν τη ερήμο. Είστε χειρότερα από το σεισμό εσείς. Τέλος πάντων, σεισμογενής η περιοχή, είναι από τους δυσκολότερους χώρους εδώ ανά την Ελλάδα. Οι κάτοικοι έχουν μάθει λοιπόν να ακούσουμε
τον Δήμαρχο, τι είπε νωρίτερα στη ζούγκλα. Δείχνω κιόλας, με συγχωρούν οι καλοί συνάδελφοι. Εκνευρίζομαι όταν ο λόγος πηγαίνει στην πολιτεία. Γιατί βλέπουμε ότι το προλαμβάνει, λέει ο Τσελέντης, είναι καλύτερο θεραπεύει. Δεν θέλω να δω εγώ το Μιχελάκη, λέει στο νησί. Εμείς θέλουμε να δούμε και το Μιχελάκη. Να πάρει και δεσμεύσεις. Να φύγει από τα λόγια και από αύριο να μπουν οι μπουλντόζες εκεί τι χρειάζεται. Να φτιάξουν τους δρόμους, πάνω απ' όλα τα σχολεία και τα σπίτια να είναι ασφαλή, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν μέσα πριν από το. Πριν οι καιρικές συνθήκες δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο. Δεν είναι ότι καλύτερο. Έτσι. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, χτύπησε απόγευμα. Μας λυπήθηκε ο σεισμός και δεν ήρθε εκείνες νύχτες να κάνει ακόμη χειρότερη τη ζωή των ανθρώπων. Να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος είχε μια πρώτη εικόνα ότι δεν έπεσαν σπίτια, αλλά ο δαιμόνιος ρεπόρτερ της ζούγκλας, Σωτήρης Κουλούδης, βρήκε τα σπίτια, τα κατέγραψε και βρήκε και την αγωνία της ιδιοκτήτριας, η οποία στην κυριολεξία η κακομοίρα τα έχει χαμένα. Αλλά είπαμε, αυτό το σπίτι που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, εκείνη την ώρα οι ιδιοκτήτες του ήταν έξω και ήταν, μάλιστα είδαμε και την κούνια και μικρά παιδάκια. Ευτυχώς δηλαδή ήταν όλοι έξω. Μου πείτε, εξωτερικά έχει πάθει ζημιές, δεν θα δούμε στον εσωτερικό χώρο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο της Κεφαλονιάς, τον κύριο Παρίση. Γεια σας, καλησπέρα και πάλι κύριε Δήμαρχε. Ναι. Ναι, καλησπέρα εδώ από τη ζούγκλα. Καλησπέρα σας. Θέλετε να μου πείτε λίγο, καταρχήν έχουν έρθει τα καράβια εκεί που θα φιλοξενήσουν τον κόσμο. Τι είπατε? Έχουν έρθει τα καράβια, έχουν φτάσει στην... Έχει έρθει, το ένα είναι εδώ, ναι. Ωραία. Ναι. Πείτε μας λίγο τώρα, δώστε μας ένα κλίμα λιγάκι. Τι γίνεται, ναι, αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα στην Κεφαλονιά? Έχει έρθει, το ένα καράβι είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Ωραία. Και το άλλο θα έρθει μέχρι το βράδυ. Να ρωτήσω κάτι, οι κάτοικοι που έχουν μείνει χωρίς κάποιο κατάλημα, το σπίτι τους, θα έχουν φύγει από το σπίτι τους, θα φιλοξενηθούν, έτσι, Δήμαρχε? Ναι, μα δεν υπάρχουν ζημιές στα σπίτια, είναι το ψυχολογικό. Από κόσμο ήταν έξω και στα αυτοκίνητα και γι' αυτό βρήκαμε τη λύση να δει το καράβι. Τα σπίτια δεν έχουν ελεγχθεί ακόμα, δεν έγινε απόφαση ζημιών. Δεν έπαιρνε αυτοί που είναι στο καράβι ότι το έπεσε το σπίτι τους. Όχι, ότι έχουν απλά κάποιες ρογμές. Ακόμα δεν το ξέρουμε, υπάρχουν πολλά συνεργεία, υπάρχει το συντονιστικό όργανο, είναι ο υπουργός ο Μιχελάκης εδώ, συντονίζει τα πάντα. Έχουμε τέσσερους γραμματείς. Τον κύριο Πάτρουκλο από την πολιτική προστασία, τον Γεωργιάδη. Έχουμε τον κύριο Καθήρη από την Υγεία. Έχουμε τον κύριο Σιμόπουλο από το ΕΠΚ. Έχουμε τον κύριο Χιαζή από την Παιδείας. Υπάρχει ο αποκεντρωμένος περιφερειάρχης. Είναι συντονισμένα τα πάντα. Με εντολή του Πρωθυπουργού έχουν γίνει όλα άψογα. Όπως πρέπει. Ούτε εγώ δεν το περίμενα ότι θα έχουμε κάνει. Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Μας είπανε για κάποια σπίτια που έχουν πέσει, λέει, κοντά στο Λιξούρι, σε κάποια χωριά λίγο έξω από το Λιξούρι. Σας είπανε? Έχουμε εκεί τον δημοσιογράφο και συνεργάτη, τον Σωτήρη το Σκουλούδη, ο οποίος μας είπε ότι σε κάποια χωριά έξω από το Λιξούρι, 10 χιλιόμετρα συγκεκριμένα, κάποια σπίτια έχουν πέσει. Παιδιά, η λέξη έχουν πέσει σπίτια, δεν έχουν πέσει σπίτια. Αυτή τη στιγμή ένα σπίτι μόνο και μια καθίδηση στο λιβάδι. Ναι, αυτό. Είναι πολλά συνεργεία συντονισμένα και ο ΟΣΚ και τα σχολεία και η ΔΕΠΑΧΑ και ο Θεός ολόκληρος. Δεν έχουμε εικόνα ακόμα. Γίνονται καταγραφές κάθε ώρα που περνάει. Ενημερώνει το συντονιστικό όργανο και θα ακούτε αυτά που σας λέω εγώ ή ο Υπουργός. Ωραία. Όποιος άλλος μιλήσει εκτός του συντονιστικού οργάνου, κάποιος υπεύθυνος, όλα τα άλλα θα είναι αυτά που μου λέτε τώρα. Ότι έχουν πέσει σπίτια στα χωριά του Λιξουριού, το ένα το κάναμε πολλά. Δεν έπεσε, απλώς μια καθίζηση. Εγώ σας λέω τώρα, γιατί έχουμε εκεί το συνεργάτη μας. Έχουμε τον συνεργάτη της ζούγκλας, ο οποίος λέει αυτό το πράγμα. Περιμένετε, μην δίνω συνέντευξη στον αέρα σε άλλο σταθμό. Περιμένετε παρακαλώ 2 λεπτά. Ναι, γιατί έχουμε και τον Σωτήρη μαζί μας, τον οποίος μπορεί να σας το επιβεβαιώσει ότι έχουν πέσει σπίτια. Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, ναι. Πριν από λίγο ήταν ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ο κύριος Σπύρου, εδώ στο σπίτι, έκανε και δύο επιτόπια έρευνα. Σε λίγη ώρα θα υπάρχει το βίντεο στο σελίδα μας. Το σπίτι έχουν καταρρεύσει οι δύο πάνω όροφοι, είναι 100% ακατοίκητο και επικίνδυνο να είμαστε... Το λιβάδι.
Στο Λιβάδι, στο Λιβάδι, ένα σπίτι πολύ κοντά στη θάλασσα. Στο Λιβάδι ακριβώς. Στο χωριό Λιβάδι. Το είπα μόνο του προηγούμενου, συμφωνώ απόλυτα. Όχι για τα χωριά όμως ότι είναι και άλλα σπίτια ρηγμένα, μόνο στο Λιβάδι. Το είπα. Ολοσχερός κατεστρεμμένα κύριε Δήμαρχε, τα σπίτια έχουμε εντοπίσει εμείς και προφανώς και τα συνεργεία τα δικά σας. Σημαντικές ζημιές όμως και σε δεκάδες άλλα σπίτια. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Ωραία. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει άμεση βοήθεια και υπάρχει και... Γίνονται καταγραφές επί τόπου και θα το ταχύτερο δυνατό θα έχουμε μια εικόνα. Και τα νοσοκομεία είναι εντάξει, Δημαρχή. Συγγνώμη, σας ξαναρωτάω, αλλά είναι σημαντικά όλα αυτά. Όχι, είναι εντάξει και τα δύο, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βγαίνω χαμογελαστό, θα σας πω γιατί βγαίνω χαμογελαστό σε τέτοιες ώρες, θα μου πείτε. Γιατί τον ξέρω προσωπικά τον κύριο Παρίζη. Ήταν πρώην βουλευτής, γι' αυτό έτσι χαμογελάω με την έννοια ότι έσπευσε αμέσως να μας πει όλα άψογα και μάλιστα λέει εξεπλάγει και εγώ ο ίδιος όταν είδα την κρατική μηχανή να κινείται τόσο γρήγορα. Συμφωνώ και επαυξάνω, Δήμαρχε, αλλά δεν μας είπατε με ποιο κόμμα είχατε ήσασταν βουλευτής για να καταλάβουμε αν λειτουργήσε άψογα ή όχι η κρατική μηχανή. Ο κύριος Παρίζης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θειασάρχης, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ. Έχει και τα θέατρα εδώ στην Αθήνα. Ένας άνθρωπος καλλιεργημένος πραγματικά, τα παράτησε και πήγε να γίνει δήμαρχος της περιοχής του για να προσφέρει εκεί. Αναμφισβήτητα, έπρεπε όμως ο Δήμος να διευκρινίσει ότι ξέρετε κάτι. Εγώ ήμουν πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Με την έννοια ότι τα βλέπει όλα άψογα ο Δήμαρχος, αλλά ήδη μας είπε ότι από τα δύο καράβια το ένα είχε πάει. Έλειπε το άλλο. Άρα λοιπόν, αν είχε φτάσει και το δεύτερο, αν κυριοβολήσει Δήμαρχε, τότε θα μας λέγατε ότι είναι όλο άψογα. Προς το παρόν είναι μισό άψογα, θα έλεγα εγώ. Την αγάπη μας εκεί στην Κεφαλονιά. Έχετε και τις ευχές μας. Να είστε καλά, κουράγιο. Εντάξει, καταλαβαίνω τον εκνευρισμό, το θέλει να ακούει ο Δήμαρχος τώρα. Λέει, εγώ θα ενημερώσω και ο Μιχελάκης. Δεν είναι δουλειά. Είναι δουλειά και των δημοσιογράφων, Δήμαρχέ μου. Καλέ μου, Αλέξανδρε Παρίση, να ενημερώνουν τον κόσμο. Γιατί ένα σπιτάκι που εσείς μπορεί να μην το δείτε, μπορεί να το δει, να το καταγράψει ο δημοσιογράφος και ο καλός συνάδελφος με την κάμερά του. Ένα σχολείο που εσείς δεν θα δείτε αμέσως ρογμές, μπορεί να τις δει ο δημοσιογράφος ή ο καλός συνάδελφος, ο Παναγιώτης Αγκούρης είναι εκεί, ο καλός συνάδελφος, κάμεραμαν. Άρα λοιπόν, στην Αθηνά και χείρα κίνη ένας με τον άλλον και δεν θα μας ενημερώνει ο κύριος Μιχαλάκης, ούτε εσείς Δήμαρχε, για να μας λέτε αυτά που θέλετε, θα ενημερώνουμε και εμείς τον κόσμο. Εσείς θα πείτε τα δικά σας, άψογα είπατε, η κρατική μηχανή λειτουργήσε, μακάρι να είναι έτσι και αύριο οι άνθρωποι αυτοί να βολευτούν και να μπορέσουν να καλύτερα, το καλύτερο είναι να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να μην έχουν γίνει ζημιές καθόλου στα περισσότερα σπίτια, οπότε να μπορέσουν να επιστρέψουν. Για το φόβο των Ιουδαίων, μας είπε ο Δήμαρχος, κ. Παρίσης, ότι οι περισσότεροι θα διανυκτερεύσουν στα δύο πλοία απόψε. Εντάξει, κατανοητό, μπορούν να παραμείνουν πραγματικά εκεί. Καλύτερα να έχουν το κεφάλι του ήσυχο, γιατί στη θάλασσα κουνάει, δεν κουνάει, δεν ξέρω αν έρχεται από την ανεμοθύελα ή από το σεισμό. Κατανοητό, γιατί είπαμε, όση ψυχραιμία και να έχει κάποιο, μην το ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν σεισμό 6 Ρίχτερ, δεν είναι και ότι. Καλύτερο, ταρακουνήθηκε, μάλιστα εδώ τα δημοσιεύματα είναι από την Κατερίνη, μέχρι και στην Κατερίνη ακούστηκε ο σεισμός, μέχρι τα Γιάννηνα. Άρα λοιπόν δεν είναι και αστείο πράγμα, 700 οικογένειες μένουν στον δρόμο. Βέβαια εδώ θα μπορούσε να μας δώσει και κάποια διευκρίνηση ο κύριος Παρίσης, αν αυτές οι 700 οικογένειες πήγανε μερικές και προληπτικά ή έχουν πραγματικά διαπιστώσει οι ιδιοκτήτες τους, μαζί με τα παιδιά τους, ότι υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι τους και δεν εμπιστεύονται και βγήκαν έξω και προτιμούν να μείνουν στο αυτοκίνητο ή στα δύο πλοία. Βέβαια, εμείς η ζούγκλα με μαραθώνιες συνδέσεις από την Κεφαλονιά θα είναι κοντά σας και θα παρακολουθούμε το φαινόμενο και τις επόμενες μέρες. Όχι μόνο το φαινόμενο των σεισμών και των μετασεισμών, αλλά και το φαινόμενο της αποκατάστασης των ζημιών. Για να δούμε, Δήμαρχέ μας, κύριε Παρίση, αν τα πράγματα είναι άψογα και αν λειτουργήσαν πραγματικά άψογα τις επόμενες μέρες και θα καταφέρετε να προκάμετε το χειμώνα. Γιατί ο χειμώνας θα είναι βαρύς, πολύ βαρύς τώρα για ανθρώπους οι οποίοι έμειναν χωρίς στέγη. Σχολεία και ΤΕΗ παρέμειναν κλειστά. Ο νομός έχει κηρυχθεί σε νομό έκτακτης ανάγκης και η καταγραφή των ζημιών έχει ήδη ξεκινήσει. Επαναλαμβάνουμε και πάλι τη δήλωση που είπε ο Υπουργός των Ιστορικών Γιάννης Μιχελάκης, ότι από την πρώτη στιγμή, ο οποίος και ο ίδιος έσπευσε εκεί, από την πρώτη στιγμή έχει κατέβει συνεργείο μηχανικών
στο νησί για να καταγράψει τις ζημιές. Επαναλαμβάνω και πάλι, αισθητός πάρα πολύ και στη Ζάκυνθο, αλλά δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και στη Λευκάδα. Χαρακτηριστικά στη Λευκάδα, μας ενημέρωσαν πριν από λίγο, την ώρα του σεισμού γινόταν ένα νομαρχιακό συμβούλιο και όπου φύγει οι σύμβουλοι εκεί, φοβήθηκαν και πετάχτηκαν έξω, λαχτάριζαν λέει, καθώς ήταν πάρα πολύ αισθητός και πολύ δυνατός ο σεισμός, πετάχτηκαν έξω και διέκοψαν το νομαρχιακό τους συμβούλιο. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε άλλα νησιά, δηλαδή στη Λευκάδα και στην Ζάκυνθο. Γι' αυτό ήθελα μήπως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα κάνει κανένα υπνάκο τέτοια ώρα, φαντάζομαι, θα ξεκουράζετε, του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κοντονής, ο Σταύρος Κοντονής, θα μπορούσε να μας ενημερώσει, αλλά δεν μπορούμε να τον πετύχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ενδεχομένως να έχουμε τα πολιτικά δρόμενα στη Βουλή. Ακούσαμε όμως την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Θεπευτάτου, νωρίτερα, μηχανικό στο επάγγελμα, που έλεγε ότι με ψυχραιμία το είδα όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι κάτοικοι την ώρα του σεισμού ήμουνα στο νησί και από αύριο θα αρχίσουμε να βομβαρδίζουμε με ερωτήσεις τη Βουλή και την κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ζημιών, γιατί το νησί θα πρέπει να ξανααναπνεύσει, θα πρέπει να πάρει μπροστά και να περάσει αυτό το δύσκολο δίμηνο. Αυτό που προέχει τώρα, όπως είπε και ο Δήμαρχος αλλά και οι τοπικοί άρχοντες, είναι να μπουν μπροστά οι δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή να γίνει ο έλεγχος εκεί και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις δουλειές τους και στα σχολεία τα παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην Κεφαλονιά. Είδαμε πλάνα από την περιοχή, ζημιές στο οδικό δίκτυο όλου του νησιού και η δουλειά που περιμένει τους αρμόδιους από αύριο κιόλας είναι πάρα πολύ σκληρή και θα χρειαστεί πραγματικά να σκύψουν πάνω στα προβλήματα του κόσμου. Να ακούσουμε λίγο τον... Να παίξουμε ένα βίντεο. Πάμε να ακούσουμε, είναι σημαντικό αυτό το ντοκουμέντο. Μόνο στη ζούγκλα, κυρίες και κύριοι, ζωντανές συνδέσεις, ένα βίντεο από τη στιγμή, από ραδιοφωνικό σταθμό, τη στιγμή του σεισμού. Εγώ θα είχα κάνει έτσι, θα είχα φύγει βέβαια. Τι να σας πω, είμαι και λίγο ευαίσθητος, θα είχα πάει κάτω από ένα τραπέζι, εδώ είναι γυάλινο τραπέζι, θα πήγαινα από ένα τραπεζάκι μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους εκεί μέχρι να περάσει αυτή η μπόρα και μετά θα ξαναέβγαινα για να σας να συνεχίσω το ρεπορτάζ. Ας ακούσουμε τη στιγμή του σεισμού, είναι και επανερχόμαστε. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, βλέπετε, είναι η στιγμή που χτύπησε ο Αγγέλαδος στην Κεφαλονιά, 4 παρά 5. Είδαμε λίγο πριν τότε, ταρακουνήθηκαν τα μηχανήματα μέσα στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... βλέπετε, είναι σαν να συμβαίνει σε εμάς. Εντάξει, να δείτε. Είναι η στιγμή λοιπόν του σεισμού. 6 Ρίχτερ,
όσο και αν κάποιος θέλει να εμφανίζεται ψύχρεμος. Εδώ και ο καλός συνάδελφος. Αυτή ήταν ένα και το Σωτηράκι. Γιατί Σωτηράκι θα παραμείνει. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Καλύτερα να μην γράψεις καμία ανακοίνωση, αγόρι μου. Ντροπή σας. Λοιπόν, ενημέρωση στο 27883, πιστεύει μας παίρνει τηλέφωνο. Παιδιά, δεν ξέρω που πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς, δεν ξέρω. Καλύτερα είναι να μοιραζόμαστε ένα δωμάτιο, να είμαστε μια μεγάλη παρέα. Μακριά από πίνακες, κατεβάστε όλα κάτω. Σας είπα, τα ατυχήματα γίνονται όταν πέφτουν αντικείμενα, εντάξει. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι τώρα, μπορούμε να σοβαρευτούμε. Ακούσαμε λοιπόν τον καλό συνάδελφο και την ανταπόκριση. Μην λέμε πολλά γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μπορεί να μας βρει και εμάς κάποια στιγμή ένα σεισμό στον αέρα και απριόρι δεν μπορούμε να πούμε πώς θα αντιδράσουμε. Πάντως αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία. Εντάξει, υπήρχε μια ένταση από τον καλό συνάδελφο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που μας έστειλε. Είναι η ώρα του σεισμού, του χτυπήματος του Εγκέλαδου. 6 Ρίχτερ που χτύπησαν την Κεφαλονιά. Δεν ευτυχώς αποφεύγησαν αυτά τα επίθετα, τα βαρύγδουπα, συγκλονιστικός κτλ. Κτλ. Καθώς μετράμε μόνο υλικές ζημιές και είμαστε όλοι μια χαρά. Ψυχραιμία λοιπόν στους κατοίκους του νησιού, όση ψυχραιμία μπορούσαν να έχουν να επιδείξουν. Καλά ανταποκρίθηκαν, καλά αντανακλαστικά είχαν. Βέβαια, κατά κοινή ομολογία και των σεισμολόγων αλλά και των ανθρώπων που επισκέφθηκαν το νησί, μπορούμε σήμερα να πούμε ότι η Κεφαλονιά άντεξε, με τη διαφορά ότι ο Άκη Τσελέντης, ο σεισμολόγος, χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου για άλλες πόλεις της Ελλάδας και είπε χαρακτηριστικά ότι το προλαμβάνει καλύτερο το θεραπεύει. Άρα λοιπόν οι έλεγχοι που έπρεπε να είχαν προγραμματιστεί, ή μάλλον δρομολογηθεί, παρακαλώ, προγραμματιστεί, με συγχωρείτε, δρομολογηθεί, θα έπρεπε να είχαν γίνει και έχουν γίνει και έχουν μόνο ολοκληρωθεί σε ποσοστό 15%. Άρα λοιπόν έχουμε ένα 85% ελέγχων στα υπόλοιπα κτίρια, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί και αυτό το ποσοστό το μεγαλύτερο, ώστε σε ενδεχόμενο σεισμό τα πράγματα να είναι και για μας τόσο καλά, εντός εισαγωγικών το καλά, όσο για την Κεφαλονιά, με την έννοια, σας είπα και πάλι, ότι σήμερα όλοι λένε ναι, ότι η πόλη άντεξε και όχι όπως τότε στην Αθήνα, που βγήκαμε όλοι σε δύο εργοστάσια και δεν είχαμε καταλάβει ότι και η υπόλοιπη Αττική είχε ισοπεδωθεί και εκεί μάλιστα είχαμε, αν θυμάστε καλά, και όχι λίγες απώλειες, δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχουμε τον σεισμολόγο τον κύριο Λέκα. Να ακούσουμε τι μας είπε και ο κύριος Λέκας. Σας βάζουμε όλους τους σεισμολόγους να έχετε κι εσείς μία γνώμη και να καθησυχάσετε. Καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή τι προτιμάτε με τα σεισμούς όλους τη σιγουριά των πλοίων. Σημασία έχει τα σπίτια να μην έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές για να μπορέσετε να επιστρέψετε μέσα και ώστε να μην χρειαστεί να έχετε να αντιμετωπίσετε και τις υλικές ζημιές και την οικονομική κρίση. Δύο πράγματα που μαστίζουν τώρα αναγκαστικά το νησί και η οικονομική κρίση που χτυπάει ολόκληρη την Ελλάδα. Είδαμε όμως ότι η πολιτεία, όπως είπε και ο Αλέξανδρος Παρίσης, ο δήμαρχος της περιοχής, εξεπλάγει, λέει, που είδα την κρατική μηχανή να λειτουργεί άψογα. Βέβαια, λέμε και πάλι, ήταν πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ένα καλό λόγο θα πει και για το κόμμα του, φαντάζομαι, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ανεβάζει όπως και εμείς οι δημοσιογράφοι ένα σπίτι, μπορεί να το κάνουμε δύο. Έτσι και ο δήμαρχος τώρα μιλάει για ότι λειτουργήσε άψογα η κρατική μηχανή. Περιμέναμε δύο πλοία, ήρθε το ένα, τώρα έφτασε και το άλλο εκεί. Οπότε θα φιλοξενηθούν οι 700 οικογένειες στη σιγουριά του καταστρώματος. Πάμε να ακούσουμε τον ένα ακόμη σεισμολόγο, τον κύριο Λέκα, και επανερχόμαστε ζούγκλα στα γεγονότα, λεπτό προς λεπτό, με ανταποκρίσεις και από την Κεφαλονιά, Λιξούρη και Λιβάδι. Λιβάδι, ειδικά ένα χωριουδάκι δίπλα στο Λιξούρη, μας λέει ο καλός συνάδελφος Στήρης Σκουλούδης, ο οποίος είναι εκεί και καταγράφει τα πάντα στο νησί. Είναι το Λιβάδι, πραγματικά είναι το κομματάκι εκείνο που επλήγει περισσότερο από το χτύπημα του Εγκέλαδου. 6 Ρίχτερ, 6,1, 5,8, 6 Ρίχτερ. Εκεί θα μείνουμε που λένε οι περισσότεροι σεισμολόγοι. 6,1. Ζούγκλα, παρακαλώ, 6,1. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λέκα και επανερχόμαστε λεπτό προς λεπτό λοιπόν από την Κεφαλονιά και τα νησιά του Ιωνίου. Ναι, το ακούσατε παραμένει αυτό το που είπαμε στον υπουργό. Όπως είναι γνωστό, στις 3 και 55 σήμερα το μεσημέρι
εκδηλώθηκε μια ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ του Αργοστολίου και του Λιξουρίου. Το βάθος της σεισμικής εστίας είναι περίπου 10 χιλιόμετρα και η δόνηση έγινε αισθητή όχι μόνο στην Κεφαλονιά αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Ιδιαίτερα έγινε αισθητή στο Αργοστόλιο και στο Λιξούρι και στην γύρω περιοχή και αυτή η δόνηση είχε ως αποτέλεσμα αρκετές κατασκευές στο Λιξούρι κυρίως να υποστούν κάποιες βλάβες. Οι εντάσεις οι οποίες έχουν υπολογιστεί για το Λιξούρι είναι γύρω στους 6 βαθμούς της κλίμακας Μερκάλη και βέβαια πέρα από τις επιπτώσεις στο δομημένο ιστό, κατά μήκος κυρίως στο δικού δικτύου και πολύ λίγες ζημίες στα λιμάνια. Αυτή είναι η εικόνα των αποτελεσμάτων του σεισμού. Μετά τις 3:55 που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός, είχαμε την εκδήλωση δεκάδων σεισμών, εκ των οποίων 20 περίπου ήταν με μέγεθος πάνω από 4,5 βαθμούς. Βεβαίως υπήρχαν και δεκάδες δονήσεις οι οποίες είχαν μικρότερο μέγεθος. Από τις συγκλίνουσες απόψεις των συναδέλφων μου, που έχω εκτενό ρήγμα με ένα διαφορετικό σεισμογόνο χώρο, ο οποίος δεν οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία εκδήλωσης σεισμικότητας που έγινε το 1953. Από όλα, επαναλαμβάνω, τα δεδομένα, φαίνεται ότι η σεισμική δόνηση, η σεισμική διέγερση αποσβαίνεται σταδιακά, με βάση τουλάχιστον τα μέχρι τώρα στοιχεία. Από τα δεδομένα επίσης που υπάρχουν από το Εθνικό Δίκτυο Επιταξιογράφων, διαπιστώνεται ότι στην Κεφαλονιά η επιτάχυνση υπερεύει τα 0,4 G. Είναι μια τιμή η οποία είναι μεγαλύτερη κατά της τιμής που προβλέπεται από τον αντισεισμικό κανονισμό. Παρά το γεγονός όμως ότι έχουμε να κάνουμε με μια μεγαλύτερη τιμή, το δομημένο περιβάλλον συμπεριφέρθηκε άψογα στην Κεφαλονιά. Και αυτό γιατί μετά το 1953, με τον αντισεισμικό το 1959, οι κατασκευές στην Κεφαλονιά είναι ανθεκτικές σε μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Το γεγονός όμως ότι έχουν υποστεί μία δόνηση και μία επιτάχυνση υψηλότερη από αυτή που προβλέπει. Λοιπόν, όχι μόνο στην Κεφαλονιά, αλλά και στην Λευκάδα, οι κατασκευές, εδώ είναι το μυστικό. Το είπε και ο κύριος Λέκας, το είπε και ο κύριος Τσελέντης, το είπα και οι υπόλοιποι σεισμολόγοι, το λένε και οι μηχανικοί, οι κατασκευές. Αυτό είναι το μυστικό και για να αντιμετωπίσουμε τα χτυπήματα του εγκέλαδου. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Το βάθος είναι 10 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι δεν είχε εστιακό βάθος. Άρα λοιπόν γι' αυτό την άκουσαν εντός αγωγικών όλοι της περιοχής οι κάτοικοι, νομίζοντας ότι είναι ο πιο ισχυρός σεισμός που έχει σημειωθεί ποτέ στην περιοχή, γιατί οι περισσότεροι είπαν όχι, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Είπαμε δεν είχε μεγάλο εστιακό βάθος. Ακούστηκε από την Κατερίνη μέχρι τα Γιάννενα, δηλαδή το αισθάνθηκαν οι κάτοικοι. Εμείς θα κάνουμε έναν τελευταίο κύκλο από την Κεφαλονιά, να μας πει ο καλός συνάδελφος Στήρος Κουλούδης τα τελευταία γεγονότα, ο οποίος έχει τρέξει όλο το νησί, είδε με τα μάτια του τις υλικές ζημιές, αλλά και τους κατοίκους εκεί που παλεύουν για την επόμενη μέρα, είδε και τους τοπικούς άρχοντες, είδε και τους πολιτικούς που έφτασαν στην περιοχή και τα δύο πλοία όπου θα φιλοξενήσουν απόψε τις 700 οικογένειες. Διαισθάνθηκε και τους μετασεισμούς, οι οποίοι, όπως μας είπε, δεν είναι και λίγοι, ξεπερνούν τους 150, είχα καταγράψει εγώ, αλλά είμαι λιγάκι πίσω στα γεγονότα. Σωτήρης από την σεισμογενή περιοχή, από το Αργοστόλι. Σωτήρη. Λάβρο, θα μου επιτρέψεις. Βεβαίως. Επειδή ανέφερε στη Λευκάδα να αναφέρω μια παλιά εμπειρία, είχε τύχει να ζήσω το σεισμό το 2002 στη Λευκάδα, ναι. Όπως είχε γίνει το καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι πόσο ισχυρός ήταν, πάντως είχε ταλαιπωρηθεί ολόκληρο το νησί. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός, ήταν εν μέσω καλοκαιριού. Θα ρίψω 5-4 με μια επιφύλαξη. Με μια επιφύλαξη. Ναι. Ήταν χαρακτηριστικές εικόνες τότε, Λάμπρο, που στην κυριολεξία το νησί άδειασε σε μία μέρα. Έφυγαν δηλαδή σχεδόν όλοι οι τουρίστες εν μέσω του καλοκαιριού. Ήταν πολύ μεγάλη αυτή η καταστροφή σε οικονομικούς όρους, βεβαίως, που είχε υποστεί το νησί της Λευκάδας τότε. Και δεικτικό βεβαίως και της σεισμογένειας της συγκεκριμένης περιοχής των Ιωνίων νήσων.
Αυτό δεν έχουμε κάποιο νερό, Λάμπρο, από την Κεφαλονιά τις τελευταίες ώρες. Συνεχίζεται από το πρωί ακούραστα η καταγραφή. Σωτήρη, λίγο τις χερικές συνθήκες, λίγο τις χερικές συνθήκες και να... Τις χερικές συνθήκες, έχει δίκιο, Λάμπρο, είναι πολύ σημαντικό και αφορά πολύ κόσμο, ο οποίος και ακόμη ένα βράδυ θα μείνει έξω από το σπίτι του σήμερα. Οι χερικές συνθήκες, λοιπόν, από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, μάλλον πριν από περίπου 3-4 λεπτά, είναι καλύτερες. Δηλαδή, έχει ξεδιαλύσει η συννεφιά, έχει βγει και το φως. Μακάρι. Του ηλίου, δεν κάνει ιδιαίτερο κρύο, δεν έχει ιδιαίτερο αέρα. Ελπίζουμε ότι δεν θα βρέξει το βράδυ. Εφόσον παραμείνουν έτσι οι συνθήκες, τότε θα γίνει και λίγο πιο εύκολη η ζωή των κατοίκων που θα. Να κλείσουμε ευχάριστα μέσα στο δυσάρεστο αυτό το τοπίο. Σωτήρη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε εδώ στη ζούγκλα για οτιδήποτε νεότερο. Θα σας ενημερώνουμε κάθε στιγμή, πάντα από την Κεφαλονιά, από την σεισμογενή περιοχή, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Να είστε καλά, μην φύγετε. Ακολουθεί ενδιαφέρον πρόγραμμα στη ζούγκλα. Θα είμαστε εδώ, πάλι θα σας ενημερώσουμε για την υπόθεση του σεισμού στην Κεφαλονιά. Καλό απόγευμα, μείνετε κοντά μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε τη ζούγκλα. Να είστε καλά. Γεια σας. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.